Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Καλημέρα για άλλους, βιάζουμε, ναι. Να ακούσουμε το Where the Champions, Σέργιο. Σήμερα ρώτησα, πάλι αυτό θα πούμε. Μα αυτό θα πούμε. Και σήμερα και αύριο για 365 μέχρι να ξαναμπαίνουμε με αυτό όταν ξαναπάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Του χρόνου. Πολύ ωραία. Θα τα ακούμε καιρό δηλαδή αυτό. Δεν παίρνουμε καν ποντιακό, σε εκφράζει περισσότερο. Εγώ το χάρηκα προχθές με ποντιακά. Και εγώ το χάρηκα. Μπράβο, Σέργιο, μπράβο. Εντάξει, σας άρεσαν. Τα απολαύσατε. Πάντα μας αρέσουν. Α, πάντα σας αρέσουν. Ωραία. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Εδώ είμαστε. Και ο Σταύρος κάπου εδώ είναι. Ναι, περιφέρει τους δρόμους. Είναι λίγο έξαλλο σήμερα. Θα δεν ξέρω αν θα θέλει να το μοιραστεί. Το λόγο. Αλλά είναι λίγο έξαλλο. Έως πολύ. Τάξη, ναι. Αλλά εδώ θα είμαστε. Μεγάλη Τρίτη σήμερα. Έχουμε αγώνα για την ομάδα Βόλεϊ. Στις 5 στην Αθήνα. Ναι. Να σφραγίσει η ομάδα την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος. Τη στιγμή που οι πρωταθλητές Ελλάδος μπαίνουν σε ρυθμούς Τρίπολης. Με νέο πρόβλημα. Ναι. Σήμερα θα δούμε βέβαια πόσο σημαντικό είναι. Θα αναφερθούμε και σε αυτό. Ναι. Καλό θα είναι να αποδειχθεί το πρόβλημα επιπόλαιο, γιατί δεν μας παίρνει. Πραγματικά ναι, είναι η ομάδα στα όρια, θεωρώ. Ναι, έτσι είναι. Ειδικά εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής και της μεσοεπιθετικής είναι στα όρια. Ναι. Και αν βάλουμε μέσα και τα όσα έγιναν στην Τούμπα, δηλαδή που φαντάζομαι θα επηρεάσουν λίγο, ελπίζουμε να μην επηρεάσουν πολύ την κατάσταση της ομάδας, καλό θα είναι ο Σέρτζιο Ολιβέιρα να είναι διαθέσιμος. Καλώς και το Σταύρο. Θα μάθουμε τώρα σε λιγάκι, δεν νομίζω να είναι καθόλου. Δεν μας τα χάνουμε τον Ολιβέιρα, παιδιά, τώρα. Αυτό λέμε. Σταύρο, πριν πούμε σε αυτά, θες να μοιραστείς. Άμα χαθεί ο Ολιβέιρα, χτύπα ξύλο. Πάμε αστερικό, με κάνει Σάχοφ. Έχουμε πάρει ένα ήδη. Ναι, και μετά μίστησε από πίσω. Ναι, τέλος πάντων. Θα το δούμε μέσα στην ημέρα. Πέρσι έπαιζε ο Σάχοφ στην αρχή, όχι. Μαουρίτσιο Κάνιας ήταν. Ναι, Μαουρίτσιο ήταν. Μπήκε ο Σάχοφ, αλλά εκεί νομίζω. Μπήκε. Εντάξει. Έχει το know-how. Ναι, καλό θα είναι όμως. Ο κανονικός καθυστερημένος, ο κανονικός φίλος μας, εντάξει. Πω, και δεν του φαίνεται εσύ. Είναι τρελός κανονικός. Είδα χθες το βράδυ όλη τη φιέστα. Είναι κανονικό. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Με την καλή έννοια το καθυστερημένο, παιδιά, είναι θετικό. Ναι, είναι πάρα πολλά πράγματα που δεν τα είδαμε εμείς, επειδή ήμασταν πάνω ψηλά και τα γράφαμε κιόλα. Ο Κρέτ. Εντάξει, δηλαδή έγραφε και δεν έβλεπε. Εντάξει, εσύ. Έγραφα από πάνω. Έβλεπα τι έκανε. Πώ χόρευε ο Σάχοφ. Αυτό εννοώ. Εσύ έβλεπα από πάνω πώ χόρευε ο Σάχοφ. Τι το κατάλαβε. Εγώ τι να καταλάβω, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά δεν έγραφα. Εγώ έγραφα, δεν θέλω. Συγγνώμη, για καλή μου τύχη δεν έγραφα. Συγγνώμη. Εντάξει, είναι καλό να. Για καλή τύχη των αγνώστων του ΠΑΟΚ 24. Δεν έγραφε. Το ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν είχα καμία συνοχή στον εγκέφαλό μου. Συγγνώμη δηλαδή που εμείς είχε πρέπει να έχουμε εκείνη τη στιγμή. Συγγνώμη. Θες να μοιραστείς με τον κόσμο. Είσαι συγκινημένη αγάπη για τη δουλειά. Εντάξει, πρώτα στη ζωή μου το έχεις αυτό το πράγμα. Δεν θα συγκινηθώ. Ας ελπίσουμε αγάπη να μην είναι τελευταία. Ας ελπίσουμε θα είναι η απαρχή. Εδώ έκλαψες τα κύπελα. Δεν θα κλάψω πρωτά. Έκλαψες τα κύπελα. Ναι. Ούτε κύπελα θυμόμουν. Εσύ θυμόμουν τα κύπελα. Πρώτη φορά τα έζησα έτσι. Και εδώ έκλαιγε 45χρονος κοινός γνωστός μας. Με το πρωί μου του εξομολογήθηκε. Λέει δεν μπόρεσα. Λέει άρχισε να κλαίω. Δεν θα κλάψει αγάπη. Συγγνώμη, περισσότεροι έκλαιγαν. Όλοι κλαίγανε. Και εκεί είναι η επιτυχία, φίλε. Κοίτα, εγώ έκλαιγα στην εκδήλωση στο Μέγαρο από τα νεύρα μου. Εξελίχθηκε η ΠΑΕΠΑΟΚ. Έκανε ίδια τα event, δεν άφησε διαφημιστικές εταιρείες αμφιβόλου ποιότητας και βάσης. Ωραία, να κάνουν το event. Αυτό που μας έλεγε ο Κυριάκος την Παρασκευή, ότι αυτή τη φορά έπρεπε να τα αναλάβουμε εμείς, γιατί τις άλλες φορές ακούγαμε δεξιά. Εντάξει, ας πούμε ότι η γιορτή στο Μέγαρο έχει τις αδυναμίες της. Τις αδυναμίες δεν υπήρχε γιορτή. Κάποιες αστοχίες, ναι. Δεν υπήρχε, δηλαδή αυτό το έχετε πρόσκληση και πάτε να πάρετε εισιτήριο και ένας πάω στον άλλον. Ναι. Αυτός, όποιο τζιμάνι το σκέφτηκε αυτό, πραγματικά να απολυθεί από όλες τις δουλειές και από το τέτοιο και από την ΟΑΕΔ. Να μην υπάρχει εκεί, δεν αξίζει να βρίσκεται εκεί. Ναι, κανονικά. Θα κυνηγήσουμε τη Μάκρον σήμερα, το πεντάλεπτο τη Μάκρον. Λοιπόν, πες λίγο στο ίδιο χέρι. Πα και παίρνει. Πάω να αγοράσω τα προϊόντα όπω κάνω πάντα όταν βγάζει καινούργια προϊόντα. Πάω αγοράζω για του φίλου μου. Ήρθα, έφερα χθε, φορούσαμε εγώ με το γιαλούρι, το καμπεόν, το φανελάκι, το ένα. Έχει βγάλει καμπεόν και η Μάκρον. Η οποία θα συνεχίσει τη συνεργασία σα με την ΠΑΕΠΑΟΚ για κακή μα τύχη. Ναι. Εντάξει. Η Μάκρον, η οποία έχει μια άλλη εικόνα για τις διαστάσεις. Δηλαδή, νομίζει, ρε αγόρι μου, ότι δίνει στρούμφ. Ωραία. Πας, εγώ δηλαδή, σε αυτήν την. Όλοι παχύναμε αυτή τη χρονιά. Στέλνει πειρές. Δεν παχύναμε, φουσκώσαμε από το άγχος. Άκου να δεις, θα σου πω τι έγινε. Εγώ το έχω μελετήσει, γι' αυτό ξεκινήσουμε. Έχω πάρει 5 κιλά από πέρσι το καιρό.
Φαίνεται ταπεινά. Γύρω στα 10 έχω πάρει ακόμα 12. Ναι, ωραία. Είδα το Μάκη τον Καγκάτση στην απονομή. Σε έχει ο άνθρωπο. Εντάξει. Έλα, ο άνθρωπο έχει φάει όλη την πίεση όμω. Ωραία. Ναι. Άνθρωποι οι οποίοι πιέζονται γενικά, που έχουν το μυαλό του να. Κάπου ξεσπάνε, συνήθω είναι στο φάι. Να το γράψω λίγο περίμενε, γιατί με βολεύει περίμενε. Ωραία, έχουμε πάρει όλοι κάποια κιλάκια. Λοιπόν, δεν φροντίσαμε τη σιλουέτα μα, δεν είχαμε χρόνο για γυμναστήριο. Εντάξει, δεν τρώγαμε φυσιολογικέ ώρε. Έλα, κατέρα, λόγω δουλειά. Ναι, οπότε είναι η αλήθεια. Ναι. Εδώ το έχω να σε ξεφτυλίσω, αλλά δεν μιλάω τώρα. Πάμε παρακάτω. Αν μέχρι τι 3 το βράδυ τι θα κάνει, φασολάκια, να μαγειρέψει δηλαδή. Ναι, έλα παρακάτω. Ωραία. Ναι. Πας να αγοράσεις λοιπόν τα προϊόντα που βγάζει Μάκρο. Ωραία στο μάτι. Ναι, δηλαδή από το 1X πήγα στα 2 σε όλες τις εταιρείες του πλανήτη. Ναι. Φεκ Πέρι, Τόμι, Φίγκερ. Ναι, Φίγκερ, ναι. Φίγκερ, είπε τι είπε. Αυτό, ωραία. Ναι, Γκάντ. Ωραία. Πήραμε ένα χ. Ένα χ. Γιατί Μάκρον όμως πήρες. Άκουλα δες τώρα. Πάω χθες τη Μάκρον. Δεν είναι οι φανέλες που θα τις φορέσει μάλλον, δηλαδή έτσι όπως βγαίνουνε. Η Κέιτ Μος. Ωραία. Η Λίτα Ευαγγελίστα. Ωραία. Η Τούτσι παλιότερα. Η Τούτσι. 25 κιλά. Ναι. Δεν θα φορέσει λοιπόν. Αλλά δεν φανέλα είναι. Ναι. Θα τη βάλουν αθλητές. Δεν έχουμε μόνο αθλητές στην κερκίδα, παιδιά. Ναι. Να ξέρετε ότι κόβονται πωλήσεις έτσι. Αλλά το ξεπερνάμε. Πας να πάρεις ένα απλό τισέλ της Μάκρον που λέει Καμπεών και από πίσω το μήνυμα που είναι στο λεωφορείο. Ωραία. Ναι. Λες επειδή είναι ζώα, θα πάρω 3X. Πόσο να ανέβεις. Ντρέπεσαι να το ζητήσεις κιόλας. Τι να πεις την κοπελίτσα, κύριε. Ωραία, δώσ' μου μία 5. Τι να πεις. Μετά πάει στο ένα τόπο ύφασμα. Ναι, όχι, μα εκεί είναι το θέμα. Δεν είναι τόπο το ύφασμα. Εντάξει, ναι, δηλαδή, ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου που αγαπάμε όλοι. Βέβαια. Ναι, ο Ιορδάνης, πόσο θα ζητήσει. Ε, 32X. Ειδική παραγγελία είναι. Παίρνω τα 3X, δεν τα δοκιμάζω γιατί εγώ δεν έχω πει και βιάζομαι και πάω να τη βάλω με το Γιαννούλη. Και δεν σου μπαίνει. Απ' το λαιμό με το ζόρι. Σαν μπουστάκι, τα 3. Ωραία. Με πέμπα στην έμπελες. Όχι, δεν τόλμησα να την πάω παρακάτω. Εντάξει, δεν τόλμησα. Μέχρι που την πόρες. Ακριβώς. Α, γι' αυτό σε πήρα το πλάνο χαμηλά στο βίντεο. Όχι, ρε, την μπλούσα την άλλη τη φόρεσα. Α, τη φόρεσε. Πήρα καβάτσα που ήξερα τι είναι, ρε. Πήρα και την απλή, τη φθηνή. Τέλεια. Αυτή που θα πληθεί και θα είναι μετά για κορνίζα. Ωραία. Ναι, εδώ δώσαμε δηλαδή. Ένα χι ποσό. Ναι. Ρε, φίλε, α το διάλο με τα έξιδε τη Μάκρον. Άντε, κάντε τα για ανθρώπου. Τέλεια, ρε. Ή αλλάξτε εταιρεία. Δεν είμαστε, παιδιά, τρώει ο Έλληνα. Αν νομίζετε εσείς ότι να πάτε στην Πολώνια να πουλήσετε, να πάτε στην Πολώνια. Ωραία, εδώ είναι Ελλάδα. Θα τα δίνουμε στους ψυχολόγους. Θα τα δίνουμε σε ψυχολόγους, δεν δώσαμε 100 ευρώ για φανέλες, ούτε καπέλο δεν είχες. Ωραία, δώσαμε 100 ευρώ για φανέλες. Ωραία, 99, κάτι. Εντάξει, ανηθήκαμε την έκπτωση. Γιατί όχι ρε φίλε, πρέπει να είσαι κυμπάρης. Δεν θες έκπτωση στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν θα πάμε να δώσουμε 200 ευρώ στο ψυχίατρο. Εντάξει, δώστε μία εντολή στην Πολώνια. Στην Πολώνια. Εκεί είναι η βάση τους. Ναι, οκ. Okay. Ωραία, πείτε, παιδιά, εδώ τρώνε. Εδώ είναι άλλα τα πράγματα. Ναι, εδώ είναι άλλα τα πράγματα. Πω, τι ζούμε. Ξέρεις τι μπλούζα φοράω στη Μάκρον. Τι μπλούζα φοράω. 5X. Ε, πραγματικά τώρα, πας. Το επόμενο είναι το... Σε βλέπει η κοπελίτσα από εκεί πέρα, η οποία είναι, ξέρεις, λίγο ένα ύφος όλες. Ναι. Εντάξει, δεν σε ξέρουν κιόλας, γιατί είναι και λίγο ουρανοκατέβατες. Ναι. Λες, ναι. Ε, μία μπλούζα, 5X. Ναι. Και το κωμικό ποιο είναι, ότι δεν είχε πάνω νούμερο. Δεν είχε άλλο, σταματούσατε στα 3. Όχι, έξαλλος. Μπορεί να υπάρχουν στην Τούμπα. Έμαθα και ότι ο Ιβάνη ξεσαλώσει και υπάρχει 2.000 μπλούζες να πουλήσετε ξεκινήστε. Δεν είναι λογικό είναι. Αυτός θα πάρει πρώτος. Εντάξει, έχει και υποχρεώσεις. Και καπέλα και ξέρω ναι, εγώ. Ναι, ναι. Ωραία. Αλλά ρε φίλε, κόψε αυτό το πράγμα με τα X. Α το διέλο. Δεν πάμε στη σκάλα του Μιλάνο. Βόλτα για καφέ. Εντάξει. Έχετε τη Φινέτσα, Ιταλή. Να και αν έχετε τη Φινέτσα. Να! Θα το θέσω λαϊκά στα παπάρια μας. Η Φινέτσα σας. Δεν θα γίνουμε εμείς κομπλεξικοί. Να σε φέρω αύριο τη φανέλα να τη δοκιμάσεις. Του Ερικέ. Ναι.
Ναι, τέλος πάντων, να στη φέρω. Για κάλτσα. Να βάλω και καλαμίδες. Φορεμένη, κανονικά. Όχι. Παιδιά, ακούστε να δείτε εκεί στη Μάκρου. Τα πράγματα είναι απλά. Ή θα βγάλετε κανονικές μπλούζες, ή θα κυνηγηθείτε στο θάνατο. Τα πράγματα είναι απλά. Θα κάνουμε ένα μποϊκοτάζ, εμείς που τρώμε λίγο παραπάνω και ξοδεύουμε πιο εύκολα τα λεφτά μας. Άρα είμαστε και πολύ καλό καταναλωτικό κοινό. Εντάξει. Ή όσο όσο να δώσω θήτο. Ρώτα, ρε παιδί μου, με τον Ιορδάνη, με τι γίνεται, να σου πούνε λίγο. Θα τον πάρω τηλέφωνο. Τι νούμερο, ρε, δηλαδή, πραγματικά, τι νούμερο φοράς. 62X. Όπου πού είναι ο Νικολάκης. Τι θα πάει ο Νικολάκης να ζητήσει. Ένα κατάρτι θέλω. Το αερόστατο. Δώστε μου. Πραγματικά, τι. Να κοπεί αυτό το ξέσπασμα, παρακαλώ. Να το στείλουμε στη Μάκρον. Να το στείλουμε στη Μάκρον. Εσύ έβαλες το post στο Facebook για το καζίνο. Ναι, τι έγινε, λάθος. Λάθος μέρα έβαλες, Σέρκιο. Τι να κάνουμε, θα στείλεις το καζίνο την Τετάρτη τον κόσμο. Θα περιμένα, να σου πάρει και ένα αντίσκηνο. Ναι, δεν είναι κακό. Έχω τη Μάκρον, έχω και εσένα που ξεμαλώσουμε τις μέρες. Πάνω στη βιασύνη, οκ, περίμενε. Βλέπεις τι τραβάω, ρε Χρήστο, τα βλέπεις. Δεν πρέπει να πάω ανθιγυνά. Τετάρτη έβαλες. Είναι και μεγάλο, πρέπει να το βρούμε που είναι. Μεγάλη Πέμπτη έχει βάλει, σωστό είναι. Μεγάλη Πέμπτη. Κάποιος το άλλαξε. Δεν το έχει αλλάξει κανένας, παιδιά, έχω βάλει μεγάλη Πέμπτη. Αυτό το βλέπω, να. Δεν γίνεται ο συγκεκριμένος να κάνει λάθος. Κάποιος το άλλαξε από εμάς. Ποιος κάθισε και άλλαξε το post, αφού να. Παιδιά, κοίταξε. Ναι, συγγνώμη Σταύρο. Δεν είμαι γραφίστας. Δεν είμαι γραφίστας, συγγνώμη. Δεν φταίει ο Στέργιος. Ναι. Ναι. Πες συγγνώμη στον αέρα τώρα, Στέργιο. Φίλε, είδα ένα. Εσύ, πού να φανταστώ ότι. Όχι, γράφει, γράφει. Αν το διαβάσει ξανά. Ναι. Αλλά αυτό κάνει, βιάζεσαι. Δεν συγκρατήσει τα συναισθήματά σου. Κάνω σταυρό πρώτα. Κράτη το θυμό σου και μετά να κάνει κριτική. Φαντάζεσαι το βλέπω αυτό. Σταυρό να κάνει σταυρό. Κάτσε, έχω ένα φιλογραφίστα λίγο να το διορθώσω. Στο λεπτό. Κατέβασε το. Κατέβασε το. Τι να κατεβάζω, έχει στείλει κόσμο, ρε φίλε. Το κατεβάζω. Ναι, γιατί μπερδεύτηκε ο κόσμος. Ωραία. Έτσι τραβάμε, ρε εσύ, έτσι τραβάμε. Πραγματικά. Κατά τα άλλα, θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ σήμερα. Εντάξει. Θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Μάλλον είναι με τον ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι τώρα σοβαρά ότι όπως έχει το θέμα, το έχει αρκετός κόσμος. Καλά πλάκα κάνεις. Ναι, μα εγώ πρώτα ζω και μετά λέω. Όντως έχω ακούσει πολύ κόσμο γενικότερα στην Τούμπα να προπονιέται λίγο γι' αυτό. Απλά, τι να πάω από στην άλλη, δε. Δώσ' μου 5-6. Τι 5-6. Αφού δεν υπάρχει κιόλας, δεν εσύ. Έτσι δεν λες. Δεν το έχω ψάξει. Δεν υπήρχε τώρα. Γενικά υπάρχει. Μέχρι πόσο φτάνει. Γενικά υπάρχει. Φτάνει μέχρι 5 δηλαδή κανονικά. Κανονικά πρέπει να φτάνει μέχρι 35. Σιγά μην είναι και 15 έξτρα λάθη, Σταύρο. Τι είναι. Ας κάνουν μια σειρά διαφορετική. Ιδιαίτερη σειρά. Γιατί όχι. Στείλ το μου λίγο να το στείλω. Ναι. Με Σέρτζι Ολιβέιρα πάντως. Εντάξει, είπαμε ότι έχουμε σήμερα να μάθουμε τι συμβαίνει με τον Ολιβέιρα. Να κάνει μαγνητική το πρωί, νομίζω είναι προγραμματισμένη, και να βγει στην πορεία το μεσημέρι, λογικά, το τι έχει. Έχει δεχτεί ένα χτύπημα στο μάτς με τον Λεβαδιακό. Έχει κάποιους πόνους. Σήμερα είναι να μάθουμε τι έχει. Η προπόνηση είναι το απόγευμα, από εκεί και πέρα. Σιγά σιγά νομίζω ότι θα ξεκινήσει και η προετοιμασία για την Πέμπτη. Η ομάδα θα φύγει αύριο. Είναι αυτό που λέγαμε πριν και με το Στέργιο, ότι άμα λείπει και ο Ολιβέιρα, μειώνονται ακόμη περισσότερο μεσοεπιθετικά οι λύσεις. Τώρα στο κομμάτι των τερματιών, το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, νομίζω ότι αν είναι να επιστρέψει κάποιος, αυτός θα είναι ο Ενρίκε πρώτος, που παλεύει για τον τελικό να είναι έτοιμος. Έτσι όπως τον είδα στον μπαλ πάνω, δεν κάνει και την καλύτερη αποθεραπεία, είναι η αλήθεια. Εντάξει, και όλοι το κάνανε. Ποιος δεν το έκανε εκεί. Εντάξει. Όχι, τερματίες. Είναι σε καλό. Και ο Καντουρί χόρευε. Ο Καντουρί δεν προλαβαίνει. Ναι. Είναι τόσο καλά η Ενρίκε που μπορεί να χορεύει. Δεν σε πείθει, όχι. Εντάξει, είναι σε καλή κατάσταση πάντως. Του παλεύει. Και μπορεί και να προλάβει να είναι διαθέσιμος κανονικά. Για τον τελικό. Τώρα από εκεί και πέρα είπαμε έχουμε και το βόλι στις 5. Θα μιλήσουμε με τον Ραφαήλ στην πορεία να μας πει λίγο τι γίνεται. Γιατί και το μάτς είναι νωρίς. Γύρισε ο Ραφαήλ. Πού να γύρισε. Ο Ραφαήλ γύρισε χθες το. Όχι, γύρισε χθες το απόγευμα γιατί μιλήσαμε. Πόσο κράτησε η επιστροφή. Νομίζω πάλι μία μέρα πρέπει να είναι. Normal, εντάξει.
Άστο, άστο, Χρήστο, ναι. Θα το ρωτήσουμε αν ταξίδεψε όντως μέσα στο Τετάρτη. Τι είδες. Τι, πού να τράβεξε και λίγο κουπί, το βλέπω λίγο σφιχτό, το βλέπω. Εγώ θα σκέφτηκα κουπί. Εντάξει, τέλος πάντων, είναι το πρώτο ημίωρο ήταν κυνήγι στη Μάκρο. Δεν θα μας κυνηγάει ψυχολογικά μόνο, θα την κυνηγάμε κι εμείς. Έχουμε όλη την καλή διάθεση, ξοδεύουμε λεφτά για τον ΠΑΟΚ. Περίμενε, σου πω, ο Ραφαήλ έφυγε 4.30 την Κυριακή και έφτασε 6 χθες. Εντάξει. Καμπίνα είχε ή πάλι η κατάσταση. Θα το πει στον αέρα μετά. Εντάξει. Θα μας πει για αυτήν την εμπειρία, γιατί στο ΠΑΟΚ 24 υπάρχουν εμπειρίες που ζεις, παιδιά. Μου λέει ο καημένος Ραφαήλ, πραγματικά θα το μοιραστώ. Έγραφα μέσα στο κτέλ και σε κάθε πρόταση με έπαιρνε ο ύπνος. Δεν κοιμήθηκε στο πλοίο. Τον καημένο. Δεν ξέρω, Σταύρο, θα μας τα πει το παιδί. Δύσκολα. Ο Ραφαήλ είναι ο μοναδικός που του προτείνει την καλή λύση και θέλει τη φθηνή, δηλαδή είναι... Στον προαφητικό σου ξέρεις τι θα ήταν αυτός. Μην μας τον πάρει χαμπάρι και τον κλέψει. Επίτιμο. Μην τον κλέψει κανονικά. Θα έχει κορδίζα. Υπάλληλος του... GPS τον κόλωσε. Υπάλληλος του αιώνα. Για να μην καθίσει. GPS πάνω. Να βλέπω. Ραφαήλ, ξεκίνα. Ξεκίνα να κατεβαίνει. Μην το μιλάμε. Εδώ είναι εκπομπή των πρωταθλητών, λοιπόν. Η ώρα των πρωταθλητών. Ρωτάνε κάποιοι πότε θα σταματήσετε ποτέ. Όχι εμείς, γενικά ο κόσμος. Εγώ δεν σταματάω ποτέ. Δηλαδή, αυτό είναι στην αγάπη. 365 μέρες θα σας πρίζουμε για το πρωτάθλημα το φετινό και από τον χρόνο θα συνεχιστεί, θα ανανεωθεί για άλλες 365 μέρες. Ναι, άμα φαντάσου τώρα τι κατάλληλα θα φάμε στη χρονιά. Αυτό τίποτα άλλο. Δεν γίνεται. Είναι μία στο μεταξύ στο Facebook που την πετυχαίνω σε κοινούς γνωστούς να γράφει συνεχώς για μας. Δεν θέλω να αρχίσω να βρίζω γυναίκες, δεν το συνηθίζω. Είναι και μεγάλη εβδομάδα. Από εβδομάδα Πρίστινα. Από εβδομάδα Πρίστινα, εντάξει. Ναι. Αλλά είμαι οριακά. Οριακά, είμαι να γράψω από κάτω. Ναι. Όταν λες βρίζει. Τι... Ηρωνία, ρε, αυτή η βράχικη ηρωνία. Και τα ίδια επιχειρήματα, έχετε τα ίδια με τον Άρη. Τα γνωστά τι αυτά. Ωραία. Ναι. Θα αναπερθούμε γι' αυτό έτσι κανένα δίλεπτο μετά. Όχι δίλεπτο, ένα πεντάλεπτο μετά. Ένα πεντάλεπτο για το πρωταθλήμα. Στα καμάρια ορισμού. Ωραία. Quiz. Έχει 1,5 χιλιάρικο. Όποιος βρει την ενδεκάδα του Άρη. Ωραία. Στο τελικό. Μην ανοίγεσαι. Γιατί έχουν, τα έχουν κρατήσει. Δεν ξέρω. Σίγουρα τα έχουν κρατήσει. Και μπορεί να έχουν βγάλει μόνοι του ενδεκάδα. Δεν να έχουν βγάλει μόνοι του ενδεκάδα. Δεν είπα μόνισμα. Νόμισμα. 1,5 χιλιάρικο. Εδώ σε θέλω. Μόνισμα. Πόπο. 1,5 χιλιάρικο, ναι. Άμα βρει την ενδεκάδα του Άρη. 3 ενδεκάδε του Άρη σε παιχνίδια του 28. Βίντεο με τα γκολ, τα θερλικά. Βίντεο δεν είχε το Τσάρλι Τσάπλιν. Σαν να κλέβει η εκκλησία είναι από τώρα. Ναι. Όχι, θα το κάνουμε αλλιώ. Φωτογραφία, σε εμφορέα κάτι, τον γκολ. Μια φωτογραφία από του πανηγυρισμού. Ναι. Ναι. Αυτό. Ωραία. Ωραία, περιμένουμε. Εντάξει, το βάζουμε. Αυτό Final Four δεν ήταν. Ναι, Final Two ήταν, ξέρω τι ήταν. Τέλο πάντων. Ναι, Final Four. Final Four ήταν. Δεν ήταν παίζουμε όλοι με όλου. Όχι, όχι. Έλειπε. Ο Ολυμπιακός, έλειπε η ΑΕΚ, έλειπε ο Παναθηναϊκός. Γενικά έλειπε κόσμος. Ήταν Final Four. Στα βουνά ήταν κάποιοι. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι και δεν είχε και στο Facebook ενώ τελείωσε ο πόλεμος. Κοίταξε. Να σου πω κάτι. Πριν πάμε στο διάλειμμα, έβλεπα λίγο στο έγκυρο Wikipedia. Δεν χρειάζεται τώρα και πολύ έγκυρο, αλλά τέλος πάντων, ναι. Πρωτάθλημα Ελλάδος 1932. 32. Αυτό δεν είναι. Ναι. Ναι. Α, ξέρω. Που ανέβασε κοινός γνωστός. Δεν το είδα. Εγώ χθες το βράδυ τυχαία λίγο το έπεσε το μάτι μου. Περίμενε. Δεν ήταν μετά από έρευνα, δηλαδή. Τυχαία έπεσε το μάτι σου. Ναι, κάπου με πήγε εκεί. Είναι η αλήθεια. Θα σου πω αμέσως. Γιατί το έχω κρατημένο. Ξαναλέω στο έγκυρο Wikipedia, εντάξει. Υπάρχει πιθανότητα οι αγώνες να διεξάγονταν όχι με μπάλα, αλλά με ένα κουβάρι ύφασμα. Ναι, αυτό. Γράφει για τότε. Ας το διάλογο. Ναι. Το 27, για το 27-28. Δεν είμαστε σίγουροι. Α, για το 27-28. 27-28 και το ανέβασε ο αγαπημένος σου Σταύρο. Το χαζό, δεν είναι. Δεν είναι. Όχι, εσύ είναι print screen, κανονικά υπάρχει. Υπάρχει πιθανότητα λοιπόν. Ζει κανείς από τότε. Από το 27-28. Πόσο έχουμε τώρα. Δύσκολα, για να μπορεί να μας μεταφέρει τι έγινε τότε. Καυκάσιος που να παρακολουθούσε. Όχι, όχι. Αυτός ο Μαδούς άλλα στρία μπορεί να ζει. Θα δούμε τώρα. Αυτός ο Χρυσόγονος, δεν ξέρει. Α, 6 βαθμούς είχε ο Άρης τότε, με τέρματα 11-6. Να το. 6 βαθμούς. 6 βαθμούς και πήρε το πρωτάθλημα. Είναι, έχει τώρα περίπου, γιατί το βλέπω από την ιστορία αυτή. Λέει Άρης, Εθνικός Πειραιός
5 βαθμοί, 16 τέρματα. Και Ατρόμητος Αθηνών, ένα βαθμό, 3-12 τέρματα. Ήταν Final 3 τελικά, όχι Final 4. Final 3 ήταν. Τρία έχει εδώ, δεν ξέρω αν έχει κι άλλα μετά. Δεν παίρνω όρκο. Δεν ζούσα προφανώ. Δεν ξέρω, παιδιά. Αυτά. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι που δίθηκε ο Πάοκ Σταύρο. Ναι. Μα αφήσανε το 26. Ναι, δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα για να πάμε στα σοβαρά μετά. Έχουμε και δύο συνεντεύξεις μεταξύ άλλων. Είπαμε θα αναφερθούμε και στο βόλεϊ. Λοιπόν, μαζί μας το Ρίτζι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Δώστε λίγο βάση. Όσοι πάρετε τηλέφωνο τώρα στο 2310-287-888, ξαναλέω 2310-287-888, κερδίζετε μία διπλή πρόσκληση να πάτε Μεγάλη Πέμπτη το απόγευμα. 4 ώρα είναι το match, πάντα από τις 3.30. Στο Θέατρο Βεργίνα θα υπάρχει το όνομά σας στην πόρτα, θα δείτε το match στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης με απεριόριστη μπύρα. Θα υπάρχουν δώρα στο ημίχρονο και γενικότερα θα περάσετε ένα τέλειο απόγευμα. 2-3-10-287-888 δίνουμε και σήμερα διπλές προσκλήσεις. Χωρίς quiz, χωρίς διαγωνισμούς, χωρίς τίποτα. Απλά και εύκολα, Στέργιο. Απλά και εύκολα να πάτε στο Θέατρο Βεργίνα, τη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης και μία μικρή τούμπα όπως θα είναι την Πέμπτη το μεσημέρι. Χαμός. Η Αναδομό είναι μαζί μας, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171, στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Πολύ εύκολα προσβάσιμα να πάτε από εκεί, να τα πείτε από κοντά με τους ανθρώπους του Αναδομό και ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες και τις προτάσεις που έχουν, να κάνετε ακριβώς όπως πρέπει είτε το σπίτι σας είτε τον επαγγελματικό σας χώρο. Όλα πολύ ωραία και καλά και πολύ εύκολα, με συνέπεια πάντα στο χρονοδιάγραμμα, γιατί ο Στέργιος το έχει περάσει και λέει ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μαζί μας και η Στίχημαν, ο μέγας αργός του ΠΑΟΚ. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, ακόμη και φόρμουλα. Πολλές επιλογές, οι καλύτερες αποδόσεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Πολύ γρήγορα παίζετε. Γρήγορα και για αναλήψεις, να ξέρετε. Βιωματικά το λέμε αυτό. Live καζίνο και σερί στη διάθεσή σας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σήμερα πείστε τα πράγματα. Αλλά ζητώντας λίγο τα ιστορικά. Είναι φοβερό, φίλε. Είναι φοβερό. Ωραία. Πώς τα είχαμε βρει αυτά τα χρόνια, ρε φίλε. Πώς τα είχαμε ψάξει. Γιατί δεν τα ψάχνουμε αυτά. Τι να ψάξω, Σταύρο. Τι να ψάξω. Θα τα πούμε να ψάξουμε το πρωτάθλημα του 45-46. Πρώτα απ' όλα, επειδή κάναμε μια έρευνα εδώ στο διάλειμμα, μην φανταστείτε καμιά χοντρή. Ο πόλεμος τελείωσε 9 Μαΐου του 1945. Ναι. Λοιπόν υπήρχε χρόνος για προετοιμασία. Ναι. Για πιθανή προετοιμασία όμως, γιατί από ό,τι βλέπω. Γιατί δεν είμαστε σίγουροι για τίποτα. Για τίποτα. Δεν είχε. Από ό,τι βλέπω τις πηγές. Δεν είχε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όχι. Γερμανία εκτός είχε αποκλειστεί. Ναι, δηλαδή. Και μπορεί. Το Περιστέρι θα έφτασε 2,5-3 μήνες μετά στο βουνό να ενημερώσει ότι. Υπάρχει αυτό εδώ πέρα. Τελειώσαμε. Ναι. Ωραία. Ναι, υπάρχει ένα ενδεχόμενο τέτοιο. Ωραία. Μιλάμε για το τελευταίο πρωτάθλημα του 45-46, δεν πάμε στα άλλα. Τα άλλα, άστο. Πιθανώς να παίζανε με κουβάρι, που λέει τι λέγανε. Ή πέραν 10 κάλτσες, κάνανε μια μπάλα και παίζανε. Ναι. Δεν είχε τότε κουτιά από αλουμίνιο. Ναι. Κοκακόλα, αυτά που παίζαμε μικρή. Ναι, δεν είχε, όχι. Κοκακόλα ήταν που κάνει μόνο. Στο κυθίδι ράθηκαν, το θυμάσαι την ταινία. Ναι. Ωραία. Πώς το λένε, τι λέει η πηγή σου για την δεκάδα. Που τα αναφέρει η πηγή εδώ που έχουμε, πιθανή ενδεκάδα. Δεν ξέρει κανείς την ενδεκάδα. Δεν ξέρει κανείς, παιδιά, ναι. Πιθανή ενδεκάδα. Εικάζουν οι ιστορικοί για το τελευταίο πρωτάθλημα, δεν μιλάμε για τα άλλα. Εντάξει. Οι ιστορικοί εικάζουν για τα πρωταθλήματα του Άρεως ότι ήταν οι. Να διαβάζω ποιοι παίζανε. Ποιοι πιθανότατα παίζανε. Η πιθανή ενδεκάδα, λοιπόν. Ναι, πιθανή ενδεκάδα, λέει η πηγή, δεν το λέμε εμείς. Πιθανή ενδεκάδα. Ναι, σύστημα 2-3-5. Γιατί φίλε, ο Άρεως μας παίζει full επίθεση. Ναι, έτσι ήταν τότε συστήματα. Λέει και πάντα συχνότερα όμως. Πιθανή ενδεκάδα, λοιπόν. Κώστας Βιλιάδης, Βαχάκνα Αμπραχαμιάν, Νίκος Παρέδεση Λάκης, Τσόνας Παρέδεση Τζόνας. Τι είπα, ένα είναι αυτό. Ο Νίκος Λάκης, Τσόνας Τζόνας. Δύο επίθετα, δύο ονόματα. Πώς ήταν ο παππούς του, της Μπενφίκα του Φόρ. Κώστας Τάκης Νικολαίδης, Αλέξης Χιώτης, Δημήτρης Σταυράγμπεης, Μιχάλης Κολονιάρης, Άγγλος Βασιλιάδης, Γιάννης Λιακόπουλος, Λευτέρης Φυσικόπουλος, Κλεάνθης Βικελίδης, αρχηγός. Ναι. Αγωνίστηκαν επίσης οι Σίμος Καφτατζής, Παρέδεση Καφτατζόγλου, Αχιλέας Μάγρας. Αυτά είναι de facto. Ναι, έτσι λέει εδώ. Ναι. Βλαδίμηρος Τακατζόγλου, πιθανώς Νίκος Καφτατζής. Δεν Παρέδεση Καφτατζόγλου. Δεν δύο επίθετα. Ναι. Δύο επίθετα. Για κάποιο λόγο εκεί με το τέλος του πολέμου, δύο επίθετα. Με τέσσερα ονόματα σε ένα. Μας μπερδεύεται λίγο. Νίκος Παπάς. Ναι. Ίσως. Και Γκράσιος Κηδικόπουλος και στο Δουλίδης Βαγγέλης Κάφκα, ίσως. Ίσως. Ωραία. Βάλε κάποιος να γράψει ότι έπαιζα και ο παππούς μου, Σταύρος Κούκας. Ναι, αλλά έχουμε και πρώτο σκόρερ. Κλειάδης Βικελίδης με 3 τέρματα. Εντάξει, Βικελίδης ήταν παιχτάρα, άστο, της εποχής του. Ναι. Γνωστό είναι αυτό και Εθνική Ελλάδος και 1002. Και βαθμοί 9.
9 βαθμοί πήρε πρωτάθλημα. Αυτό είναι 28, ρε παιδιά. Όχι, όχι. Ρε, αφού λέει 45. 45. Στο άλλο ήταν 10, νομίζω. 6 δεν πήραν σε ένα. Α, 6 ήταν. Και εδώ είναι το πρωτάθλημα που δεν παίζει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Όχι, παίζει. Όχι, εδώ είναι παίζει. Παίζει. Στο 28. Ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ δεν παίζουν. Ωραία. Καλά, και εδώ που παίζουν τρεις τους είναι. Άρης, ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Ναι, αυτό λέω. Δεν είναι. Και εδώ βάλει να εδώ λοιπόν, σαν εκπομπή εμείς. Εντάξει, θεωρούμε ότι αυτά δεν είναι πρωταθλήματα. Είναι Final 3 από ό,τι βλέπουμε εδώ. Final 3, ποτέ ξανά στην ιστορία. Final 3, δηλαδή κάνεις. Εντάξει, αυτό πρέπει να είναι λογικά πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, Αθηνών και Πειραιά. Εικάζουμε τώρα και πίσω. Όχι, όχι. Εδώ εικάζουμε για τις ενδεκάδες και τι. Ναι, έχει δίκιο ο Σταύρος, Αθηνών, Πειραιός και έπιση Μακεδονίας. Ναι. Ωραία. Άρα αυτό είναι. Βγαίναν πρώτοι δηλαδή στο χωριό και μεταμαζεύονταν και κάνανε ένα τουρνουά των τριών. Ναι. Εντάξει. Άρα λοιπόν, αυτό δεν είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα ακριβώς. Δεν είναι εθνικό πρωτάθλημα. Ωραία, είναι ένα πώς το λένε, πρωτάθλημα όπως κάνουν οι ΚΑΠΑ 15 πλέον σήμερα. Ναι. Ωραία. Που μαζεύονται και κάνουν ένα Final Four. Εκεί, εδώ βρήκαν 4. Εκεί ήταν 3. Δηλαδή είχαν αποκλειστεί η Πελοπόννησος, η Κρήτη, η Θράκη, η Ήπειρος. Στερεά Ελλάδα. Στερεά Ελλάδα, ο Κομπότης, παραδείγματος χάρη ο Παππούς. Κατάθλιψη. Κατάθλιψη. Ναι. Εντάξει, ο Κομπότης ο Παππούς. Νησιά Ιουνίου. Ναι, ναι, και έκυρα, φίλε, Καλογιάννης, εννοείται. Γκερέκου, η γιαγιά. Περπατούσε το πλακό στο με το τακούνι και παραπατούσε. Η άλλη της Ρόδου, θα μπορούσε. Ναι, Αγγελάρας, και ο θείος που ήταν. Για αστείο. Ναι. Ναι. Τρεις ιστορικές ομάδες έχει η Ρόδο. Στη Ρόδο, το Διαγόρα και τον Ιάλης. Και τον Ιάλης. Εντάξει. Αποκλεισμένοι όλοι αυτοί λοιπόν. Για να γίνει το Final 3. Άρα λοιπόν πρέπει να το ονομάσουμε αλλιώς. Το Final 4 του 45-46. Μα είναι Final 3 αυτό. Ναι. Ας βάλουμε και ένα. Να το κάνουμε εμπορικό λίγο πιο. Ναι, Final 4. Final 4 27-28 3 ήταν και εκεί. Ναι, 3. Άρης, Εθνικός και Ατρόμητος. Ναι. Ωραία. Παίζαν 3 ομάδες λοιπόν. Και αυτοί που τελειώνουν τη βαθμολογία πρώτη έπαιρνε το πρωτάθλημα. Αυτό δεν είναι εθνικό πρωτάθλημα. Εθνικά πρωταθλήματα λοιπόν μετράμε από το 59. Που παίζουν όλοι με όλους. Και δεν βρίσκουμε στα ιστορικά αρχεία πιθανή ενδεκάδα. Ξέρουμε είναι ενδεκάδα. Και 5 ονόματα για έναν άνθρωπο. Ναι. Και, και το πήρε και με ένσταση ο Άρης. Τι νοείς. Μηδενίστηκε γιατί αγωνίστηκε ο Σέντερ Χαφ Σιώτης. Ναι. Αγωνίστηκε σε 2 σωματεία την ίδια περίοδο. Υπόθεση Βάλτερ. Ναι. Μηδένισε η ομοσπονδία τον Άρη, αλλά έκανε ένσταση και κέρδισε την ένσταση ο Άρης. Και πήρε το πρωτάθλημα. Α, πήγαν να του κάνουν ένσταση να το κλέψουν. Ναι, δεν το μετράνε. Κάνανε. Όχι, είμαστε καλοί άνθρωποι. Όχι. Εντάξει. Δεν μετράει η ένσταση. Ας αφήσουμε τα παλιά, να κλείσουμε το θέμα με τα καινούργια. Έχει 1,5 λεπτό και πολύ δεινό. Τι 1,5 λεπτό. Για τα φρέσκα κουλούρια. Στο ίδιο θέμα. Κοίτα, υπάρχει τέλος πάντων. Να το κλείσουμε. Ναι, υπάρχει τέλος πάντων μία ένταση από την. Μια ιστερία θα μπορούσα να χαρακτηρίσω. Ακούσαμε έναν ευρωβουλευτή που ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μαθαίνω πηγαίνει λίγο από την άλλη. Να μου ήρθαν κάτι δηλώσεις. Εμετός θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Ο κ. Χρυσόγονος. Δεν τον ήξερα μέχρι σήμερα. Ήξερα μόνο ότι είχε πάρει κάτι ρεπόρτερ του Άρη ταξιδάκια στις Βρυξέλλες. Αυτό το ήξερα. Αλλά δεν είναι κάτι κακό. Δικαιούται να το κάνει. Υπάρχουν κάτι προγράμματα. Απλά είναι ένα δείγμα του που κινείται ο άνθρωπος. Ναι. Κανένα πρόβλημα. Ο καθένας έχει την ταυτότητά του. Και... δεν είναι κακό. Πήγαν και στην Άρη, στην Ευρώπη λίγο. Πήγαν, ναι. Να δουν και λίγο τις πραγματικά Βρυξέλλες. Δεν είναι κακό. Εντάξει. Εντάξει, δεν πήγαν και στο Μονακό. Ψιλομάπα είναι Βρυξέλλες. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, ναι, ωραίο ταξιδάκι. Μπράβο. Σαν τη μάνα του Κούτρα δεν έκλαψε ποτέ άλλο. Εντάξει. Τέλος πάντων. Το ξεπερνάμε αυτό. Είπε ο τύπος για το μωτό. Το μία πόλη, μία ομάδα, ότι είναι ναζιστικό. Ακούστε να δείτε, κατσαπλιάδες. Δεν γίνεται όλη την ώρα να παίρνετε στον ΠΑΟΚ, πώς το λένε, λάσπη, όλη την ώρα πετάτε λάσπη, λάσπη, λάσπη. Είναι ένα μωτό. Ο ΠΑΟΚ έκανε έναν διαγωνισμό τότε και διάλεξε ο κόσμος αυτό το μωτό. Το ότι όντως έγινε μία πόλη, μία ομάδα, εσείς και οι άλλοι πέσατε, δεν φταίμε εμείς. Εσείς πέσατε. Εντάξει. Και μπορεί η κάθε ομάδα να χρησιμοποιεί το δικό της μωτό. Δεν θα πει τίποτα κανείς. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργείται όλη την ώρα αντιπώσεις κατά του ΠΑΟΚ, συμπλεγματικά ανθρωπάκια. Όλη την ώρα είναι ναζιστικό. Τι ναζιστικό είναι, βρε κατσαπλιά, έμαθες μια λέξη και τη λες. Θα μιλήσεις εσύ για ναζιστική συμπεριφορά σε προσφυγικό σωματείο.
Πώς βγαίνουν ευρωβουλευτές αυτοί, ποιοι ψηφίζουν, ρε. Να κοπούν τα χέρια σας τώρα. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να λέγεται? Για ένα απλό μωτό, μια μαρκετίστικη βλακεία, δηλαδή ούτε καν το πάει σοβαρά. Είναι ένα μωτό που ο κάθε οπαδός έχει. Να κάτσω ξεψαχνίσω. Ωραία. Τα μωτό του Άρη ένα-ένα για να αρχίσω να λέω. Όχι, μαγιά του ρε φίλε. Κάτσε λίγο. Ο Άρης δεν λέει η πόλη του Θεού. Ρε, καλά κάνουν. Εγώ δεν λέω. Λέμε κάτι. Είναι. Πώς το λένε. Είναι ένα αυταρχικό ναζιστικό μωτό. Θρησκευτικές. Θρησκόληπτοι άνθρωποι. Ναι, αυτό. Είναι θρησκόληπτοι, εντάξει. Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να έχει ό,τι θέλει. Το να σπέρνουμε μίσος, και δεν μιλάω τώρα για παιδάκια 20 χρονών και 21, μιλάμε για ευρωβουλευτή. Το να σπέρνει συνεχώς μίσος για να κάνει ωραία, φθηνό λαϊκισμό, κάπου καταντά ιδέα, εντάξει. Επίσης, θίχτηκε λέει που ο δήμαρχος έβαλε τη σημαία, λέει, μπήκε η σημαία στο δημαρχείο. Δεν με ενδιαφέρει πως μπήκε, την πήρε ο οδηγός του, την έβαλε, την πήρε, μπήκε η σημαία του πάω στο δημαρχείο. Πάρε πρωτάθλημα, αγόρι μου, κι εσύ, στο ποδόσφαιρο, να μην μου πάρεις κανένα στην ξηφασκία. Πάρε πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και πίστεψε με, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να μπει η σημαία του Άρη στο δημαρχείο. Πραγματικά κανένα πρόβλημα. Όχι, όντως, κανένα. Θα είναι τεράστια μαγκιά του που θα έχει πάρει το πρωτάθλημα. Με γιάζει να γιορτάσετε, να χαρείτε. Ναι, εγώ δεν θα χαρώ σαν πάω, ξεσουνοείτε. Αλλά δεν θα κάνω και αυτό το καραγκιουζλίκι τώρα. Καλά, δεν κάθε 4 δευτερόλεπτα να σπέρνω λάσπη, να πούμε, να πετάω λάσπη όλη την ώρα. Ναι, δεν είπαμε να το πανηγυρίσουν, αλλά τουλάχιστον να είναι και λίγο άνθρωποι. Ναι. Αυτή λοιπόν η μόδα του αντιπάοκ την δέχομαι, την σέβομαι, αλλά από ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν μπορεί να είσαι ευρωβουλευτής, ρε αγόρι μου, και να είσαι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα το λες εσύ αυτό, τα 20 χρόνια θα κάνουν που μαχαιρώνονται στους δρόμους όλη την ώρα. Τραγικό. Έχετε εικόνα τι συμβαίνει στους δρόμους αυτήν την εποχή μεταξύ οπαδών? Ή ανοίγετε το βρωμό στο μάσας όλη την ώρα και δεν καταλαβαίνετε τι λέτε. Και βάζετε και άλλο λάδι στη φωτιά. Ξέρετε πόσα σπίτια κλείνουν καθημερινά? Εντάξει, Σταύρο, τώρα προφανώς δεν υπάρχει συνέστηση σε πολλά πράγματα. Δεν είναι, αυτό ξεφεύγει. Μια χαρά συνέστηση υπάρχει, αγάπη. Ρε εσύ, τώρα δεν το λες εύκολα αυτό το πράγμα. Αυτό που λέει ο Σταύρος, δεν το λέει ένα παιδάκι 15 χρονών. Μια χαρά συνέστηση έχει ο συγκεκριμένος. Δεν μπορείς να λες αβίαστα αυτό το πράγμα. Και IQ έχει και μια χαρά. Ξέρει είναι και οι ερωτήσεις συνάδελφοι τώρα. Προσπαθούν να πουλήσουν ένα πνεύμα αντι-ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, αλλά οι συνάδελφοι του Άρεος. Πες αυτό. Ωραία. Το έχουν τεντώσει κι αυτοί. Ναι. Πάρα πολύ. Okay, ναι. Εντάξει, δηλαδή το έχουν ξεφτυλίσει. Δεν έχουν να ασχοληθούν με κάτι άλλο, λογικό. Να ασχοληθούν με την ομάδα, μια χαρά ομάδα έχουν. Δεν πουλάει τόσο ρε Σταύρο, πιο πολύ πουλάει το αντιπάουκ. Ναι, άρα λοιπόν αποδεχόμαστε ότι αυτό το πράγμα το κάνουν για να πουλήσουν. Εννοείται. Ναι, να πουλήσουν πού? Παντού, σε όλα. Τι να πουλήσουν? Μα ο κόσμος αυτό θέλει να ακούσει. Ο Αργιανός αυτή τη στιγμή τι συζητάει? Εγώ ξέρω, Αργιανός γελάνε με αυτά. Λιγότερο με αυτή την πρακτική. Εγώ σου λέω είναι περισσότεροι. Δεν ξέρω. Γιατί ξέρουν ότι αυτή η πρακτική τους οδήγησε να τραβήξουν το λούκι του αιώνα οπαδικά. Δεν ξέρω. Ίσως μόνο αυτό ξέρουν να κάνουν μερικοί. Ναι, άρα λοιπόν και οι συνάδελφοι που αυτό ξέρουν μόνο να κάνουν, ας βγουν να κάνουν κάτι άλλο. Ήδη τη σφαλιάρα που φάγανε στο Χαριλάου μετά και το ποντοσέριδο με τα αρχικά. Ναι. Θα έπρεπε να είναι ένα μάθημα. Τεράστιο μάθημα θα έπρεπε να είναι. Ακριβώς. Δεν είναι. Ναι. Όχι μόνο δεν έμαθαν, προσπαθούσαν να μας βγάλουν και τρελούς. Ναι. Είναι. Εγώ ξέρω τι ωραία βρίζω. Ξέρετε πότε σε δεν μπορώ να κάνω. Καλά, είσαι σοβαρό τώρα. Ναι. Είναι δυνατόν. Ναι. Ξέρετε πότε σε δεν μπορώ να κάνω. Προφανώ και ο καθένα δεν ζητά τώρα. Ναι, δεν γίνεται έτσι όμω. Τι συζητάμε τώρα. Και όταν μάλιστα έχει πάθει τόσα, δεν γίνεται να συνεχίζει αυτή τη ρότα. Αλλά το βασικότερο, αν είσαι περιορισμένο δυνατοτήτων, το καταλαβαίνω σε ένα βαθμό. Ρε φίλε, σκοτώνονται στου δρόμου. Ρωτήστε λίγο τι γίνεται από περιέργεια. Ρωτήστε λίγο τι γίνεται από περιέργεια στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Κάθε βράδυ παρέες από εδώ, από εκεί, μηχανάκια, ιστορίες, μαχαιριές, τα ξέρετε. Τα ξέρετε ρε βόδια. Αλλά βγαίνουν τώρα εύκολα και λένε ας πούμε για αναζητικά. Οκ. Okay.
Κάντε πήγαινε σε εξήγηση μετά στον 20χρονο, τι είναι όλο αυτό. Εγώ να δεχτώ παιδιά ακόμα και αυτό με τη σημαία, οκ, okay, μπορεί να γίνει κουβέντα γιατί ανέβηκε, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά αυτές οι ιδέες ότι ήταν αυτό μότο, λέει, του Χίτλερ και αυτό και το ναζιστικό και το χρησιμοποιούν, μια πόλη, μια ομάδα, γιατί παραπέμπει στο μια χώρα, μια. Εντάξει, ο άνθρωπος. Δεν είναι. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Μαζευτείτε. Μαζευτείτε. Δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να μην λέμε τίποτα και να κάνουμε. Γιατί σε επίπεδο δυναμικής των media μπορούμε να σκαλοτροπώσουμε σε ένα δευτερόλεπτο. Παρ' όλα αυτά, πάλι έχουμε καλή διάθεση και δεν θέλουμε να σας κάνουμε κακό. Παίξτε την μπάλα καλά. Ασχοληθείτε με την ομάδα σας. Ασχοληθείτε με την ομάδα σας. Μια χαρά ομάδα είναι. Πραγματικά, Ευρώπη βγήκε. Ποιο Πόκτσι δεν το έχει παραδεχτεί αυτό. Έχει ακούσει Πόκτσι που να πει ότι ο Άρης φέτος δεν έχει ομάδα. Μα εδώ ρε παιδιά, έχουν φτάσει στο επίπεδο. Όλοι έχουμε φίλους αριανούς, εντάξει. Έχουν φτάσει οι οπαδοί σε σημείο να το κορυδεύουν, να γελάς μαζί τους, να αυτοσαρκάζονται. Έχω φίλο που ανέβασε μετά την Κυριακή το βράδυ. Κλειστά πατζούρια λέει, κλειστό το WiFi. Εδώ στην Αλάσκα με ένα μπουκάλι ουίσκι. Εντάξει. Όχι, θα κάναμε και εμείς τέτοιο στη θέση του. Και χθες γελάσαμε, ναι. Σταύρο, με τον φίλο σου τον Αριανό. Και εγώ μετά είχα μια συγχωμηθεία μέσω του Facebook με έναν άλλο φίλο μου Αριανό. Μου έστειλε κάτι. Εντάξει. Έστειλε κάτι δικά του, απαντούσα αυτό κτλ. Οκ, γελάμε. Αλλά να φτάνουν σημείο οι επώνυμοι και οι πολιτικοί να. Δεν ξέρω. Αυτά με το θέμα συμπεριφοράς. Ας ελπίσουμε θα βάλετε μυαλό. Και θα σταματήσετε να ρωτάτε τα ίδια και τα ίδια όλη την ώρα. Είναι το μότο αυτό έτσι. Είναι το μότο αυτό αλλιώς. Είναι το μότο έτσι. Τα ίδια και τα ίδια. Μίλα για την ομάδα σου. Τι άλλαξε ο Παντελίδης. Τι έκανε. Τι έδωσαν οι τέσσερις που ήρθαν το χειμώνα. Ποιος είναι ο στόχος από εδώ και πέρα. Πού θα πάει ο Ματέο. Πες αυτά. Να δούμε. Μια χαρά είσαι. Ασχολήσουμε σένα. Αυτά. Χορηγή. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τις συνεντεύξεις. Ναι, απλά να πω, διαβάσει και στο ΠΑΟ 24. Μεταξύ άλλων έχει γίνει μια πρώτη κουβέντα για τον τελικό. Βέβαια, η ατζέντα θα ανοίξει ουσιαστικά μετά την Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή. Ναι. Έπεσε στο τραπέζι η ιδέα, η σκέψη για 15.000 εισιτήρια σε κάθε ομάδα. Αυτή είναι η πρόταση της αστυνομίας, η πρώτη. Αλλά περιμένουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές και λογικό είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο τη Μεγάλη Πέμπτη και από Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, δεν ξέρω, να καθίσουν και να δουν τι ακριβώς θα γίνει με τον τελικό του κυπέλου, που λογικά θα είναι ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Τώρα και οι δύο έχουν μεγάλο προβάδισμα, αλλά καλό είναι να περιμένουμε μέχρι Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Λοιπόν, πριν πάμε συνεντεύξεις, να κάνουμε το διάλειμμα. Μαζί μας το Ρίτζιτσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Εάν θέλετε, παιδιά, τη Μεγάλη Πέμπτη να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης στις 4 το απόγευμα είναι η Σέντρα, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης, στο καταπληκτικό αμφιθεατρικό Βεργίνα Θέατρο του Ρίτζιτσι Καζίνο. Πάρτε ένα τηλέφωνο στο 2310-287-888. Δηλώνετε στη Μαριλίζη το όνομά σας, κερδίζετε αυτόματα μια διπλή πρόσκληση. Θα σας περιμένει στο Θέατρο Βεργίνα, να πάτε γύρω στις 3-3.30. Θα έχετε τη θέση σας, θα έχετε περιόριστη μπύρα. Θα υπάρχουν πολλά δώρα στο εμίχρονο με προϊόντα του ΠΑΟΚ και θα απολαύσετε στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης, ξαναλέω, το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον ΠΑΟΚ τη Μεγάλη Πέμπτη στις 4. Για να δούμε, είναι μαζί μας, ο μεγάλος χορηγός μας είναι εδώ. Μπορείτε να πάτε από εκεί, Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, να μιλήσετε με τους ανθρώπους στον Αναδομό, να δείτε τι πακέτα υπάρχουν και τις δικές σας οικονομικές ανάγκες φυσικά και δυνατότητες. Και μαζί να εκπονήσετε ένα πλάνο για την ανακαίνιση του σπιτιού σας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Πολύ εύκολα και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες με τις καλύτερες ιδέες και θα σας τα φτιάξουν όλα με συνέπεια πάντα στο χρονοδιάγραμμα. Η Στίχημαν είναι μαζί μας, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις και φόρμουλα στέριο, γιατί και εκεί υπάρχουν επιλογές. Ναι. Οι καλύτερες αποδόσεις παίζετε πολύ εύκολα είτε από κινητό, είτε από tablet, είτε από υπολογιστή. Υπάρχει το cash-out, υπάρχουν και πολύ εύκολες αναλήψεις και το live casino και το σερί το οποίο επιστρέφει μετά από το παγκόσμιο κύπελο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις δύο συνεντεύξεις που έχουμε κανονίσει. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24. Ήρθε η ώρα για τις συνεντεύξεις μας. Έχουμε προγραμματίσει. Καλώς εγώ των πραγμάτων.
Τι θες αγάπη, δεν φτάνεις, πάρε αυτό. Εντάξει. Παλεύω, δεν. Παλεύει να φτάσει το μικρόφωνο, για να καταλάβετε πόσο μεγάλο στούντιο έχουμε. Τα ακουστικά. Ναι. Παλεύει εκεί. Φτάνει το μικρόφωνο, ευτυχώς είναι ελαστικό το μικρόφωνο, κατεβαίνει. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν υιοθετώ. Τι. Βλέπω το βίντεο με η εκπομπή των πρωταθλητών. Βλέπω το βίντεο με το Βιερίνια. Με τη στιγμή που του κάνουν νόημα ότι θα μπει, το βλέμμα του είναι. Μιλάει από μόνο του πραγματικά. Του κοιτάει, προσπαθεί να καταλάβει αν θα μπει όντως. Κοίτα, αυτό που ζει ο Βιερίνια είναι το όνειρο του κάθε επαγγελματία αθλητή. Ναι, αλλά αυτή η στιγμή πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερη. Περπατούσε στο χορτάρι όμως, να τα λέμε και αυτά. Ακούμπησε και μπάλα. Περπατούσε. Λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι για την πρώτη μας σύνδεση. Είμαστε για την πρώτη σύνδεση έτοιμοι. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με τον ΠΑΟΚ χρόνια τώρα, ποδοσφαιριστής του από μωρό παιδί, στο τμήμα σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ εδώ και αρκετά χρόνια. Κόβει το μάτι του. Όσο να πεις. Κόβει το μάτι του. Κόβει το μάτι του. Είναι μαζί μας ο Κώστας Παλιούφας. Κώστα, καλησπέρα. 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 Τι κάνετε, δεν σας άκουγα γιατί ήμουν λίγο έξω, τώρα μπήκαμε στο μάτι. Ωραία. Τώρα μας ακούς κανονικά. Τώρα ναι, κανονικά. Ωραία. Ήσουν μέλος της ομάδας στα 20 σου χρόνια και όλα, σε νεαρή ηλικία, όπως ήταν ο Λιμνιός τώρα. Ήσουν εσύ, ναι, τότε, το 1984-85. Πώς την είδες την εκδήλωση, αυτή τη σύνδεση των ομάδων που κατέκτησαν πρωτάθλημα, όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώθηκε, όλον αυτόν τον ενθουσιασμό, σου θύμισε βασικά το 85 ή ήταν κάτι διαφορετικό? Τι να θύμισε, εντάξει. Θα ξεκινήσω πρώτα από τους συμπαίκτες μου τους τότε. Η δεκαετία του 76 που βρεθήκαμε εκεί ήταν πολύ, έπεσε πολύ κλάμα, να το πω έτσι, ξεκάθαρα. Συγκινηθήκαμε πάρα πολύ, γιατί βρεθήκαμε πολλούς, είχαμε πολλά χρόνια να βρεθούμε, να συναντηθούμε έτσι, και υπήρχαν περιπτώσεις που ένας δεν γνώρισε τον άλλον. Και όμως είναι αλήθεια. Ότι? Δηλαδή πώς περάσαν τα χρόνια, είναι απίστευτο. Δεν γνωρίζετε. Ο ένας, όχι εγώ, εντάξει, έχω έρθει σε επικοινωνία, αλλά υπήρχε παιδί, ας πούμε, τον Λάκη του Στεργίδα δεν τον γνώρισαν κάποιοι. Τον, να πω έτσι, ο Θόδωρος Αποστόλης που ήταν από πάνω δεν γνώρισε για τον Ψαρά ή τον Χρήστο Δημόπουλο από μακριά, τον Πάζο Αστριόπουλο, ο Σίγκας. Λέω κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή ήταν πώς περάσαν τα χρόνια, ναι. Και φέραμε κι εμείς τις... θυμηθήκαμε εκείνα τα χρόνια και μας έπιασε λίγο πολύ συγκίνηση. Θέλω να ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά την ΠΑΕ για αυτή την εκδήλωση που έκανε. Ήταν φανταστική και δεν το λέμε μόνο εμείς που είμαστε μέσα από τον ΠΑΟΚ, το λέει όλος ο κόσμος. Ήταν πραγματικά για τα πρόσωπα που το αξίζουν. Για τους ποδοσφαιριστές, για τον πρόεδρό μας που άμα δεν ήταν αυτός που το ξαναλέμε άλλη μια φορά είναι ευλογία για την ομάδα που βρέθηκε εδώ. Ζήσαμε καταπληκτικές στιγμές και ο κόσμος παρόλο που δεν πήγε μέχρι τέλους, γιατί θα ήταν και από τα τμήματα υποδομής κάποια να κάνουν, ήταν φανταστικός, περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή, είχε υπομονή, γιατί 34 χρόνια να περιμένεις χωρίς το πρωτάθλημα ήταν πολλά. Καταπληκτικός, ναι, ναι, όσα που ζήσαμε. Εμείς μετά το πρωτάθλημα ήταν που άμα θυμόσαστε που χάσαμε τελικό πήγαμε να κάνουμε τον τάμπλ τότε με την Άρισσα. Για διάφορους λόγους, να το πω έτσι, όλη τη βδομάδα θα φύγει ο Χρήστος Δημόπουλος, δεν θα φύγει στο αεροδρόμιο. Δεν έρθει στην αποστολή που δεν τον άφησε ο κύριος Κότζικ, που να πούμε ότι δεν μπόρεσε να έρθει και αυτός για προσωπικούς του λόγους, ήταν καλεσμένος. Την άλλη χρονιά κινδυνεύσαμε λίγο, γιατί που θέλω να το πω από τη συζήτηση, λίγο να το... Χωρίς να ακούσω την ερώτηση, θέλω λίγο να κάνω. Ναι, κοντέψαμε την άλλη χρονιά, ναι, δεν πήγε καλά η χρονιά, την επόμενη. Την προεπόμενη μετά πήγαμε να ξαναπάρουμε το πρωτάθλημα τότε που το πήρε η Λάρισα, που ήταν μια γενιά που βγήκε μια φορνιά πιο νέα παιδιά, που γύρισε και ο Λαγωνίδης, από ο Δανικός, μπορούμε να ξαναρχίσουν να καθιερώνεται. Είναι με Λίμπρεχτ η χρονιά εκείνη? Είναι η χρονιά με Λίμπρεχτ που έφυγε, την άλλη χρονιά και ήρθε ο κύριος Μιχάλης Μπέλης. Ναι. Που τον λέγαμε δεύτερος πατέρας μας, μας βοήθησε πάρα πολύ πολλά παιδιά τότε, ναι, νέα παιδιά και Ελληνόπουλα. Και άμα δεν είχαμε την ατυχία μέσα στην Βέρεια, κάποια άτυχα αποτελέσματα, η Λάρισα που μεσοφάρισε τελευταίο λεπτό μέσα στη Λάρισα με τις χρωμάτες με την Πόνα, ή στον Όφη κάποια παιχνίδια που έγιναν λόγω διαιτησίας, ο οποίος ήταν και το πρώτο τελευταίο. Ή ανέβαζε τον κόλο ο Σάκης Αναστασιάδης μέσα στη Λάρισα, ένα πέναλτι που έχασε εκεί, ήταν, γιατί τη Λάρισα εμείς δεν είχαμε τελευταία γόνηση και μέσα στην Τούμπα. Μπορεί να ξαναπέραμε το πρωτάθλημα, αλλά εντάξει, μετά αν δεν έχει.
Δεν γίνεται τίποτα. Μετά από 34 χρόνια είναι ευλογία που ζω ξανά αυτή τη στιγμή, που τότε ήμουν σαν ποδοσφαιριστής και τώρα από ένα άλλο μετερίζει, να πω έτσι, από το τμήμα σκάουτινγκ, που έχουμε βάλει και εμείς ένα λιθαράκι για αυτή την ομάδα που δημιουργήθηκε εδώ και 3 χρόνια. Και δουλειά πάλι, εμείς πανηγυρίσαμε εκείνη την ημέρα, αλλά από την άλλη μέρα έχουμε κάτω πάλι το μυαλό και προσπαθούμε να οργανωθούμε, οργανωνόμαστε δηλαδή για την επόμενη μέρα. Επειδή έχεις εικόνα σίγουρα από τις δύο ομάδες που πήραν πρωτάθλημα, τη δική σου και τη σημερινή. Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα από την προηγούμενη. Μια έτσι, ένα εικόνα σαν φύλαθος. Σαν φύλαθος, εννοείται. Αν τη θυμάσαι. Και κάποια παιδιά τα πρόλαβα, έτσι. Ναι, ναι. Αν θυμάσαι λίγο. Φορτούλα, Ιωσήφιδη, εντάξει, παίξαμε. Αν μπορείς να συγκρίνεις τα χαρακτηριστικά των τριών ομάδων, δηλαδή ήταν ίδιες ομάδες, τα διαφορετικές ομάδες, ποια ήταν τα ατού τους, έτσι για να δώσουμε και μια εικόνα στις νέες γενιές λίγο. Το ατού πρώτα-πρώτα ήταν το οικογενειακό κλίμα, ναι, που υπήρχε μέσα στα αποδυτήρια. Εμείς κάθε εβδομάδα βγαίναμε όλοι μαζί παντρεμένοι μικροί και πηγαίναμε να φάμε. Ναι. Είχαμε τέτοιο κλίμα. Δηλαδή μαζευόμασταν μόλις τελείωνε η προπόνηση, γιατί κάναμε στην Τούμπα, δεν είχαμε εμείς τότε τα βοηθητικά για αυτά. Παίρναμε το λεωφορείο και όπου μας έβγαζε. Δεν υπήρχε ούτε περιφερειακός. Ναι. Μια πηγαίναμε εδώ στο Καλοχώρι που ήταν και, και δίπλα μύριζε βρυσοδιψία, δεν μπορούσαμε να κάνουμε προπόνηση. Mm-hmm. Μια πηγαίναμε στα Μάλγαρα, όπου θέλουμε γήπεδο. Mm-hmm. Με Σύμβρια, Περιβολάκι. Κάναμε 8 ώρες για να πάμε να βρούμε γήπεδο για να γυρίσουμε. Και άμα ήταν καμιά γιορτή πέτειο και γυρνούσε κόσμος και μας έπιανε κίνηση στον Τερβέλη έξω. Πολλές ώρες. Ήταν τραγικές οι στιγμές. Ναι. Μπάνια δεν είχαμε να κάνουμε. Φεύγαμε χωρίς, μετά την προπόνηση, χωρίς να κάνουμε μπάνια, να γυρίσουμε να κάνουμε στην Τούμπα. Τελείως διαφορετικές συνθήκες. Υπήρχε άρα δηλαδή η όρεξη και το πάθος που είχε ο καθένας να παίξει μέσα. Και δεν ήταν ούτε αυτά τα λεφτά, ούτε τα συμβόλαια, ούτε τίποτα. Παίζαμε πραγματικά γιατί. Με αυτά τα λεφτά θα αγοράζατε ένα γήπεδο. Κόστα μου και θα τελείωνε. Δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Ναι. Θα αγοράζατε ένα βοηθητικό αν παίρνατε τα σημερινά λεφτά. Μετά που μείναμε σε ένα σημείο με τη συγχωρεμένα το δωμάτιο του Βουλινό που κάναμε στον Άγιο Βασίλειο, σαν κέντρο, να το πω, ένα γήπεδο που είχαμε τουλάχιστον στάνταρ να κάνουμε κάπου προπόνηση. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι πρώτο ήταν το κλίμα. Μετά είχε ποιοτική ομάδα, καλά δεν θα πω για τη δεκαετία του 76, την ομάδα του 76, που όλοι γίναμε πάω από αυτή την ομάδα. Έτσι, είχε, είναι και η χημεία που δεν είναι ποδοσφαιριστές. Όπως και εμείς είχαμε σύνολο μετά το 85, χρειάστηκε, είχαμε και εμείς πολλούς τραυματισμούς, ο Κωστίκος, ο Ιωσήφιδης, τότε που είχαν τραυματιστεί, και όμως τα παιδιά που ήρθαν δείξαν ότι υπάρχει βάθος μέσα. Στη χρονιά του προθλήματος είχαμε 4-5 σεντερφόρ, που σημαίνει ότι σε κάθε θέση είχε πολύ βάθος η ομάδα. Αυτή είναι μια κουβέντα που την έχω κάνει με τον Γιώργο τον Κωστίκο. Ναι. Διότι εμείς είμαστε, λέει, όταν κάναμε κουβέντα πόσα φόρ πρέπει να έχει μια ομάδα. Όταν κάνεις παθητισμό μου, λέει, πρέπει να έχεις όσα περισσότερα γίνεται. Ναι, φανταστείτε, είχαμε πέρυσι που είχαμε μόνο τον Ευθύμη και τον Πρίγιο στην αρχή. Χτύπα ξέρω κάποιος να έτρωγε κόκκινη κάρτα όπως έχει φάει Ευθύμης και άλλος να έχει έναν τραυματισμό που δεν ξέρεις πότε θα έρθει ένας τραυματισμός, έτσι. Ναι. Τι θα κάνεις, τίποτα θα παίξεις. Τη χρονιά του 85 είχαμε Πάπριτσα, Δημόπουλο, Κωστίκο, Ιορδανίδη, Ιορδανίδη από το Δεκέμβρη και μετά. Καρασαβίδη. Και Καρασαβίδη. Ναι. Πέντε φορ. Πέντε φορ. Ναι. Σωστό. Πέντε φορ. Χαφ να μην ξαναπούμε πώς, αμυντικούς να μην ξαναπούμε πώς. Εντάξει, είναι βάθος να έχει μια ομάδα. Όταν θες να πρωταγωνιστείς, πρέπει να υπάρχει και ο θεμητός ανταγωνισμός. Αλλά όπως σας είπα, όλο το, είναι το θέμα να υπάρχει το κλίμα. Γιατί σήμερα θα είμαι εγώ βασικός, δεν θα είναι, ας πούμε, ο Τέλης ο Καρασαβίδης ή ο Κώσου Λαγώνας, λέω για τα παιδιά που είμαστε έτσι. Αύριο θα χρειαστεί να είναι κάποιος άλλος. Ο ένας όμως να βοηθάει τον άλλον και να στηρίζει και να βοηθάει μέσα από την προπόνηση να γίνεται καλύτερος. Να μην υπάρχει αυτό γιατί παίζει αυτός, γιατί δεν παίζει. Ο προπονητής προσπαθεί να βάλει ανάλογα στο κάθε παιχνίδι την τακτική που θα ακολουθήσει και τους πιο φορμαρισμένους, να το πω έτσι, αλλά και αυτούς που εκείνη τη στιγμή πιστεύει θα κάνει δουλειά. Mm-hmm. Αλλά πιστεύει σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Ο κάθε προπονητής, έτσι. Mm-hmm. Το λέω και για μένα, για εκείνα τα χρόνια που ήταν. Γιατί άμα δεν σε πιστεύει, δεν θα σε έχει στην ομάδα. Θα φύγει. 100%. Είναι απλά τα πράγματα, τόσο απλά. Απλά και αυτό που είπες πριν, ότι ακόμα και τα παιδιά που δεν παίζουν συμμετέχουν στη δημιουργία ενός γκρουπ. Βέβαια. Τα παιδιά φέτος που δεν αγωνίστηκαν πολύ ήταν κομμάτι της ομάδας, μόνο και μόνο από τη συμμετοχή τους στην προπόνηση. Έχουν δώσει και αυτά. Χωρίς να υπάρχουν τα παιδιά που δεν, ας πούμε, να το πω έτσι βασικά, δεν πρόκειται εσύ να γίνεις καλύτερος, να πας για την τακτική για την Κυριακή. Mm. Άρα βοηθάνε. Δεν κάνουν αγκαρία μέσα στην προπόνηση.
Γιατί εσύ πρέπει να αντιμετωπίσεις συνθήκες κανονικού αγώνα. Υπάρχουν τώρα οι αναλυτές που διαβάζουν τον αντίπαλο και έρχονται και δείχνουν στον προπονητή πώς παίζει αντίπαλη ομάδα. Εσύ αυτά πρέπει να τα βγάλεις στο γήπεδο. Αν δεν βοηθάει ο υποτιθέμενος, να το πω έτσι, παρένθεση μέσα αναπληρωματικός, πώς θα βγάλω εγώ την προπόνηση, πώς θα βγάλω εγώ την τακτική. Σε μια κουβέντα, Κώστα, πέρυσι που είχαμε με τον Σταύρο και τον Λουτσέσκου, κάποια στιγμή είπε ότι έφυγε, λέει, και ο Δηληγιαννίδης και το ρωτάμε εμείς ότι δεν έχει παίξει λεπτό ο Δηληγιαννίδης. Και μας είπε αυτό το πράγμα, την προπόνηση, ο Παναγιώτης, στο πόσο μας βοηθούσε και τι ήξερε, τι ζητάω κτλ. Δεν μπορείτε να το πείτε. Ένταση. Σημαντικό. Ναι. Έτσι. Πάνω από το που λέτε. Έτσι είναι. Και πώς μένει μια ομάδα στην κορυφή, Κώστα? Πώς μένει? Ναι. Να μην ονειρβατεί και να σταματήσει εδώ. Να προσπαθεί συνέχεια να διορθώνεται. Σας λέω πάλι, είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο. Ανεβαίνεις εύκολα κορυφή και εκεί πρέπει να μείνεις. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει όλα τα φώτα για να μείνει. Έχει, όπως είπαμε προηγουμένως, έναν πρόεδρο ο οποίος έχει βάλει τα λεφτά και προσπαθεί να μην λείπει από κανέναν τίποτα. Πρέπει, δεν είναι όπως ήταν πριν 3-4 χρόνια, και το ξέρεις πολύ καλά αυτό, Σταύρο, και οι υπόλοιποι εκεί που είσαι και όλο το, ότι θέλεις να βρεις τώρα καλύτερο, να το πω έτσι, από πίσω Βαρέλα, καλύτερο Κρέσπο ή Σάξιο, έτσι, καλύτερο Βιερίνη ή Μάτος. Για να το δώσουμε και εικόνα στον κόσμο, κακά τα ψέματα τώρα, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, η ομάδα ανταποκρίθηκε στις εγχώριες διοργανώσεις, είχε θέμα στην Ευρώπη. Για να μπορέσει λοιπόν να γίνει μια ομάδα top, βήμα παραπάνω, ακριβώς πρέπει να είσαι και συνεπής. Να ανεβάσεις και εσύ επίπεδο σκαλοπάτι. Ναι. Αλλιώς δεν μπορείς να θεωρηθείς ομάδα Champions League. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή όταν ήρθε που με τα παιδιά εδώ που υπάρχει συνεργασία και ο κύριος Μίχελ που ήταν και ο προπονητής, όταν ήρθαν αυτά τα παιδιά ήταν, τέριαζαν τότε για αυτή την ομάδα. Πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή ο Κρέσπο, πώς λέγανε στην αρχή για τον Κρέσπο, όμως εμείς εδώ επιμέναμε επειδή βλέπουμε. Εντάξει, ότι είναι ένας αθόρυβος παίκτης, επειδή και εγώ έκανα τέτοια δουλειά. Αθόρυβος ότι... Ήσουν Κρέσπο, ήσουν της εποχής σου και εσύ, γραφείς το έπαιρνε. Εντάξει, ήμουνα για πολλές θέσεις, έβγαζα πάρα πολλά ξέρω, για ένας προπονητής και θέλει τέτοιους προσέξεις. Πόσες φορές δεν έπαιξε αριστερό μπακ και δεξί. Ο Κρέσπο, πόσες. Στην αρχή τι λέγαμε, ή για τον Μπίσεσβα, τι λέγαμε στην αρχή. Πω, τι λέγανε στην αρχή. Βαδιστής και να μην πω. Ή ο Βαρέλα πρώτη χρονιά έκανε, όμως όλα αυτά τα παιδιά θέλουν προσαρμογή. Σας το ξαναλέω πάλι, επειδή ζούμε μέσα στην κατάσταση, φτιάξανε ένα φοβερό κλίμα. Και αυτό ήταν φυσικά και ο προπονητής. Έτσι, αν δεν υπάρχει ο μάγειρας να κάνετε καλά υλικά, δεν πρόκειται να φας καλό φαγητό. Κακάστα ψέματα. Στην εποχή του Τσέσκου σκλήρινε τον γκρουπ. Αυτός το δούλεψε. Είχε ποιοτικούς παίκτες. Είχε για το επίπεδο το ελληνικό πρωτάθλημα ότι ανέβασαν επίπεδο. Αλλά λέμε ότι τώρα ότι αυτή τη στιγμή θέλεις κάτι να πας σκαλοπάτι παραπάνω. Αυτό που θέλουμε όλοι, να κάνουμε το βήμα και στο Champions League, αλλά να διεκδικούμε και να ξαναπαίρνουμε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Κώστα, ξέρεις την αγορά, εντάξει, την ξέρεις καλά. Την παρακολουθείς συνεχώς. Έχεις μια εικόνα. Πώς πείθεις έναν top παίκτη, ένα Champions League παίκτη σε παραγωγική ηλικία? Τώρα είναι πιο εύκολο. Τώρα που πήρες το πρωτάθλημα είναι πιο εύκολο από ό,τι ήταν πριν. Τώρα είναι πιο εύκολο. Ναι. Γιατί μέχρι πριν 3-4 χρόνια σε ποιο πρωτάθλημα να έρθει. Ήταν υπόλοιπο που έπαιρνε ο Ολυμπιακός, όπως και να γινόταν το πρωτάθλημα. Ναι. Ή πιο παλιά να μην πω. Όπως και να γινόταν. Ναι. Που είχε όλο φασαρίες και όλο να πω την κουβέντα. Αλλά τώρα έχει ακουστεί ότι ο ΠΑΟΚ έχει πουλήσει παίκτες από Λούκας, Μακ, Ροντρίγκες, του Πρίγιο που έγινε τώρα. Η ομάδα τώρα παίζει προκριματικά Champions League. Τώρα είναι πιο ελκυστικό να κάνεις ένα ποδοσφαιριστή να του προτείνεις να έρθει στην ομάδα και όχι ότι είναι εύκολο, αλλά όμως πιο εύκολο από ό,τι ήταν πριν 4 χρόνια. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει να πάει στην επόμενη μέρα πρέπει να πείσει κάποιους τέτοιους ποδοσφαιριστές να έρθουν εδώ και να συμπληρώσουν το ήδη σκληρό γκρουπ της ομάδας. Να πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Ήρθε ο Σέρτζιο, έτσι, ο Ολιβέιρα, που η Πόρτο πρωταγωνιστή άσχετα δεν παίζει. Ναι. Δεν είναι, είναι και Champions League, αλλά όταν βλέπει μια ομάδα ότι είναι πρώτη και έχει πιθανότητα να κατακτήσει το πρωτάθλημα, δέχτηκε να έρθει εδώ δανεικός να κάνει κάποια παιχνίδια. Βέβαια, γιατί είναι... Άμα δεν ήσουν τρίτος, τέταρτος θα ερχότανε. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ναι, αυτό λέμε. Όπως και ο Κατουρί δεν θα έμενε. Αυτό λέμε. Η επιχειρηματολογία που πίστηκε ο Κατουρί ήταν πόσους τίτλους έχεις στην καριέρα σου, μηδέν. Δεν θες να πάρεις μερικούς. Μηδέν ενώντας πρωταθλήματα, ναι. Δεν θες να πάρεις κανέναν. Αυτή ήταν η επιχειρηματολογία και στον Κατουρί την υπόθεση. Όλα έχουν τη λογική τους και έχουν τη βάση. Ναι. Κώστα, έχουμε και το άλλο θέμα. Έχουμε μια φουρνιά στην K20. Φοβερή. Στην K19 εκπληκτική. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι να τα βλέπω τα παιδιά όταν μπόρεσα και πήγα.
Χαιρόμουν να τα βλέπω. Ένα συνδυασμό ποιότητα και αθλητικών στοιχείων. Χωρίς να θέλουμε να δικήσουμε και τα άλλα παιδιά τη, η ΚΑΠΑ 17, γιατί ναι, απλά δεν είναι 15, έτοιμη για την πρώτη αλλά ομάδα. Αλλά η ΚΑΠΑ 19, επειδή είναι πιο μεγάλη και πιο ολές έτοιμη για να μπουν στην πρώτη ομάδα, είναι πραγματικά έχουν χημεία και τέριαξαν και είναι ευλογία που είχαν και τον Παύλο μαζί με τον Μύρο, που είναι πολύ σημαντικό να έχει τέτοιου προπονητέ δάσκαλου οι οποίοι έχουν εμπειρία και σου μεταφέρουν. Πάρα πολλά για πράγματα. Μένα σημαντικό... Η εμπειρία δεν διδάσκεται. Για... Δεν είναι ούτε από κομπιούτερ, ούτε να δεις προπονήσεις, ούτε... Η εμπειρία είναι... Είναι σημαντικό όντως όταν περνάς στην παραγωγική ηλικία και που χτίζεις προσωπικότητα, όταν θα φτάνεις στις πύλες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, να υπάρχει μια προσωπικότητα σαν του Παύλο. Μπράβο. Εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό, συμφωνώ 100% μαζί σου. Απλά, κακά τα ψέματα, πάω και έχει ανέβει επίπεδο. Παράλληλα, υπάρχουν πόσα παιδιά τα οποία έχουν στοιχεία για αυτό το επίπεδο. Δεν ξέρουμε πόσα θα μπορέσουν, αλλά χαρακτηριστικά έχουν. Έχουν, ναι. Εντάξει. Είναι μετά και πνευματική υπόθεση, είναι και πολλά άλλα που μπορούν και συγκυρίες και χιλιαδιό. Πόσο έτοιμος είναι ο ΠΑΟΚ να απορροφήσει αυτά τα παιδιά, έστω με μια πολιτική δανεισμού, έστω με μια άμεση ένταξη, έστω με οτιδήποτε. Επειδή το έχουμε ζήσει και είμαστε μέσα από τις καταστάσεις, δεν είναι απλά να στείλεις ένα παίχτη χωρίς να θέλω να μειώσει τις ομάδες. Που είναι β' εθνική, εγενειακός να πω εδώ που είχαμε πολλά παιδιά στον Πασαραγό, γιατί βλέπετε τι καταστάσεις υπάρχουν, τις τραγικές. Δεν το συζητάμε. Και όταν πάει ένα παιδί που έχει μάθει, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει, ξέρουμε όλοι τι μπάτζετ έχει στα τμήματα υποδομής. Έχει μπάτζετ, σούπερ λίγες που δεν έχει ούτε ομάδα και όταν έχει όλες τις συνθήκες το κάθε παιδί εδώ. Και ξαφνικά πάει σε μια ομάδα που δεν έχει να κάνει μπάνιο, δεν έχει ρούχο να αλλάξει, δεν έχει συνθήκες στο γήπεδο, κάποια προπόνηση. Αμέσως, οπ, ναι, και είναι μικρός, εκεί θέλει διαχείριση. Δεν βοήθησε αυτή η πρόταση που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, ήταν το καλύτερο. Γιατί εμείς παρακολουθούμε, μπράβο, η Άντερ 23 υπάρχει, η Άντερ 21. Δηλαδή να έχεις ποδοσφαιριστές, να υπάρχει αυτή η μετάβαση από το παιδικό, να το πω έτσι, το που είναι η Άντερ 19, η Άντερ 17, να πάνε να παίξουν και να... Είναι επαγγελματικό. Υπάρχουν, μπράβο, πιο ανταγωνιστικό, πιο ισοδύναμες ομάδες. Πιο αντρικό. Στην Πορτογαλία παίζουν σε γήπεδα, κανονικά λέω με κερκίδες, έτσι, με τηλεόραση, με κόσμο να έχει 5-10 χιλιάδες και καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι συνθήκες, είναι σαν να είναι κανονικά επαγγελματίας, σε κανονικό παιχνίδι. Ενώ εδώ πας, ξέρω εγώ, πού να πω, στα μέρη μου, άντε, πας στην Έδεση. Θα έρθουν 10 άτομα να σε έρθουν, ο μπαμπάς και η μαμά και οι συνθήκες τι γήπεδα υπάρχουν. Έτσι. Είναι τελείως διαφορετικά. Η πολιτεία πρέπει να το κοιτάξει αυτό, η ΕΠΟ, να κάνει αυτές τις εγκαταστάσεις, να κάνει αυτές τις συνθήκες, να δώσει όθηση στα παιδιά και στις ομάδες να δουλέψουν περισσότερο, γιατί επενδύουν σε νέα παιδιά. Οι ομάδες. Βάζω τώρα την ομάδα μας, Ολυμπιακός, έστω η ΑΕΚ, έστω ο Παναθηναϊκός, έχουν επενδύσει, κάνουν κάποια έξοδα. Μα θα αναβαθμιστεί και το προϊόν, Κώστα, το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, το οποίο είναι τραγικό. Αυτό δηλαδή ένα παιχνίδι Β' ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή, τη Δόξα, Δράμας, τον Ολυμπιακό Βόλου, θα είχε αυτό που είπες 7-8 θα έχει πάω Ολυμπιακό στη Β' Εθνική, το απλάκα μας κάνετε. Πάω Ολυμπιακό, τι πας τώρα στη Δόξα Δράμας. Ναι, να πεις εκεί, δεν υπάρχουν πρωταθλήματα. Εκεί θα έχει 20.000 κόσμο. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Β. Είναι απίστευτο. Και έρχεται ένα παιδί πιο έτοιμο να ανταγωνιστεί. Όχι. Όσο και προπόνηση, όσο και εκπαίδευση να το κάνεις, πόσοι θα παίξουν. Να παίξει ένας-δύο να αρπάξουν την ευκαιρία. Δηλαδή, ξέρετε ότι έχει ανέβει δεν επίπεδο. Είναι ορθολογική. Πόσοι να μπουν μέσα. Αυτό ακριβώς. Εγώ σας λέω ένας να πάει. Οι υπόλοιποι 10-15, γιατί λέμε όλοι, μπορεί να μείνει για τόπο επίπεδο. Έτσι. Άλλοι να είναι Super League, άλλος να πάει. Υπήρχε μια σκέψη να αγοράσουμε μια ομάδα στο εξωτερικό ή να συνεργαστούμε με μια ομάδα στο εξωτερικό. Και αυτό είναι κάτι καλό. Βλέπουμε το Λάμπρο που ξέραμε ότι έχει στοιχεία. Το ξέρουμε όλοι καλά. Δηλαδή άμα θα πας παίξεις στη Δανία ή στην Νορβηγία σε ένα πρωτάθλημα. Εδώ στο Βέλγιο ή πήγε ο Λάζαρος, ο Λάμπρο τώρα, γιατί παρακολουθούμε και είμαστε γιατί είμαστε με τους δανεικούς. Πήγε στη Τάρτ που βγήκε. Και βλέπετε τι αξία έχει πάρει το παιδί κατευθείαν. Χωρίς να έχει... Ο Λάζαρος ήταν ένα παιδί το οποίο στην προετοιμασία λέγαμε ότι έχει θέση στο ρόστερ. Ναι. Αλλά. Με τον ΠΑΟΚ να έχει project Λιμνιού, project Τζαμπά, τρίτο project στην ίδια θέση. Ωραία, το πιθανότερο σενάριο ήταν να μην κάνει γεμάτη χρονιά. Δες τώρα με πόση διαφορετική αύρα επιστρέφει. Έχοντας κάνει μια εκπληκτική, σχεδόν double-double, εντάξει, goal assist. Όχι, ήθελα να πω για την εξέλιξη ενός ποδοσφαιριστή,
και η αξία που δίνουν. Βέβαια. Δηλαδή εδώ θα πας να παίξεις, ο Γιαννούλης να το πω έτσι, ξέρετε ότι ήρθε πρόταση, έτσι, χωρίς να έχει παίξει ποτέ στον ΠΑΟΚ, που έχουμε τώρα ένα παιδί με 20 χιλιάρικα, και όμως, γιατί έκανε καλή χρονιά ο Ατρόμητος. Δηλαδή άμα θα πας στη Β' Εθνική, τι εξέλιξη θα έχει ένας ποδοσφαιριστής και πόσο να ανέβει το κασέτ, να το πω έτσι. Ενώ άμα θα πας στο Βέλγιο, άμα παίξεις στο Βέλγιο, άμα πας σε Δανία, εκεί σε βλέπουν οι σκάουτερ, υπάρχουν πιο πολλά μάτια. Ξεκινήσαμε τη ζήτηση που σας είπα για το πρωτάθλημα εδώ που συζητούσες έξω, γιατί βρισκόμαστε με ανθρώπους και ακούγανε την Ελλάδα και ξέρεις πώς κάνανε. Συνίζανε, ένα... ναι. Ναι, ναι, ή κουνούσαν το κεφάλι. Αλλά είναι... Αλλά γι' αυτό λοιπόν... πρέπει να το... έχεις το προϊόν και πρέπει να το αξιοποιήσεις και να προσπαθήσεις να το σωστό. Να επενδύσεις κάπου και να ανεβάσεις την αξία. Αισιοδοξείς για το μέλλον? Πάρα πολύ. Ωραία. Πάρα πολύ, γιατί σας είπα, το άλφα και το μέγα είναι αυτόν τον άνθρωπο που έχουμε για αυτή την οικογένεια. Να το βάλω έτσι και με τα παιδιά, γιατί μου γνωριστεί, είναι καταπληκτικά. Έχουν βάλει το ΠΑΟΚ, τι να σας πω. Είναι απίστευτο το πώς ζουν και πώς μιλάνε κάθε μέρα για την ομάδα. Ωραία. Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, Κώστα. Που ήσουν εδώ μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και το ξαναλέω, είναι... ζήσαμε καταπληκτικές στιγμές προχθές και αυτό που έγινε ήταν φοβερό. Μπορούσαμε, έγινε και έτσι η κατάσταση, μετά το παιχνίδι θα μέναμε κάπου να φάμε, αλλά ξέρετε πως έγινε, πάμε μόλις ένα κατοσούρα εκεί πέρα, δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτό το τραπέζι, να είμαστε οι δύο γενιές μαζί, γιατί ποιο νίκες... να είμαστε γενιές, ξαναβρεθούμε να ζήσουμε και του χρόνου. Ποιο νίκες, Κώστα, πολλά χρόνια να δεις από τους συμπαίκτες σου και τον είδες και την Κυριακή? Εγώ δεν είχα έτσι, γιατί είναι και η δουλειά έτσι που γυρίζω. Γυρνάει. Ναι, ναι, τον Χρήστο Δημόπουλου είχα πολύ καιρό. Τον Γιάννη τον Ψάρα τον είδα γιατί κάναμε ένα παιχνίδι πέρυσι, είχα χρόνια να τον δω. Είχαμε πάει στην Πάτρα πέρυσι και βρεθήκαμε. Με τους άλλους, ο Λιάκος, τον Πάτο Σιδηρόπουλο είχα καιρό να τον δω. Το Λάκη, το Στεργίδα, παρόλο που είναι εδώ. Τα άλλα τα παιδιά, εντάξει. Ναι. Ο Στεργίδας εδώ μένει. Τον Μιλίνη δεν τον ήξερα από τη γενιά, δηλαδή δεν τον είχα δει ποτέ. Τα άλλα τα παιδιά, εντάξει, που ήταν η δεκαετία του 76. Οι περισσότερους που έρχονται και εδώ στο γήπεδο και καθόμαστε, βρισκόμαστε. Ωραία. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλές εκπομπές. Γεια σας. Αυτό ήταν ο Κώστας Μαλιούφας. Πολύ ωραία κουβέντα. Ποδοσφαιρική. Να δούμε αν θα έχουμε και τον δεύτερο καλεσμένο, ο οποίος είναι εκτός της Θεσσαλονίκης, μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Ναι. Να πάμε να κάνουμε τσιγάρο. Έχει αγώνα αυτή τη στιγμή, αλλά είπε θα δούμε. Άμα βγάλεις άνθρωπο από τον πάγκο, θα σε αποθεώσω, φίλε. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα, αφού σας πω ότι παίρνοντας τηλέφωνο στο 2310-287-888 κερδίζετε αυτόματα μια διπλή πρόσκληση να πάτε τη Μεγάλη Πέμπτη στο θέατρο Βεργίνα. 4 ώρα είναι το μάτς Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης να παρακολουθήσετε εσείς και ένας φίλος σας, φίλη σας, παιδί σας, ανιψιό σας, ό,τι θέλετε. Διπλή πρόσκληση είναι. Με απεριόριστη μπύρα και πολλά δώρα στο ημίχρονο στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης, στο καταπληκτικό θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μαζί μας φυσικά την δεύτερη ώρα η Στίχημαν. Εκατοντάδες επιλογές σε ένα παιχνίδι, εύκολη πρόσβαση με ασφάλεια, μεγάλες αποδόσεις από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση. Μαζί μας την δεύτερη ώρα και ο Φτίκας. Αν θέλετε να ανακαινήσετε πλήρως ή εν μέρη το μπάνιο σας, ο Φτίκας είναι η καλύτερη λύση. Πλακάκια. Και ήδη γυνείς, πολλές προσφορές, επιλεγμένα ήδη για όλη την άνοιξη, με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνος 37-39 κατ' Τούμπα, πάνω από το κήπο του Καλού βρίσκεται ο Φτίκας. Τηλέφωνο 2310-905-503. Τα Νάξους είναι εδώ μαζί μας. Η κορυφαία επιλογή που μπορείτε να κάνετε για παπούτσια. Όλη η νεδρική συλλογή τη βρίσκεται στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και φυσικά στα καταστήματα. Και έτσι μισκή μέσω τέλους στο πιο καινούριο κατάστημα από όλα. Και πλατεία Αγίας Σοφίας και Μετέρνια Κόσμος και Ελευθέρως Βενιζέλος και πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο με πάρα πολύ καλές τιμές. Και το Bardon Cafe Bar είναι μαζί μας. Η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε αν είστε στα δυτικά, αλλά και από κέντρο είναι κοντά, νομίζω. Μεταλλείων Ταύρου 4 στον Εύωσμο, δίπλα στο πεζόδρομο. Το στέκι που έχει γίνει πια συνήθεια. Ένας όμορφος, ζεστός και φιλόξενος χώρος για να πάτε από το πρωί να πιείτε τον καφέ σας μέχρι και το βράδυ με κοκτέιλ και ποτό. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δώσαμε τις εντολές, κάναμε τα κουμάντα μας. Θα δούμε, ρε φίλε. Δεν μπορείς, δεν μπορείς. Εγώ πιστεύω στο Στέργιο. Μπορεί να είναι στην παράταση το παιχνίδι. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Προπονητής είναι ο άνθρωπος, έχει την αγωνία του. Να ξέρεις, Σταύρο θα τον βγάλει. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Σε στηρίζω, Στέργιο, σε πιστεύω. Δεν έχει καμία τύχη. Γιατί θα τρως τώρα έτσι? Γιατί αυτό πιστεύω, δεν λέω ψέματα. Το στηρίζω, είναι δίπλα μου κάθε μέρα. Στηρίζω τη θετική σου άβρα. Σταύρο,
Έτσι κρίνεται και ο Μπίζες βάζει το πέναλτι του Πέλκα και δεν μπήκε το πέναλτι. Μπράβο, όταν μιλάς κάτι... Ακριβώς το ίδιο είναι. Ακριβώς το ίδιο είναι. Χρειάζομαι τα λεφτά μας. Με αυτά τα λεφτά σου πια από προχθές, δηλαδή... Κάνε cash out, λέμε. Όταν σου δίνουν τα διπλάσια λεφτά ή στοίχημα, τα παίρνεις. Σχεδόν τριπλάσια. Δεν είσαι άπλιστος. Εντάξει. Ο Ραφάιλ όμως δεν θα μας πουλήσει. Να σου πω κάτι δεύτερο Στέργιος, γιατί είχε ραντεβού χρονικό. Το ξεπεράσει. Ήταν πολύ έξυπνο από την πλευρά του που έκλεισε δύο συνεντεύξεις. Πολύ έξυπνο από την πλευρά του. Το λες ειρωνικά τώρα. Καθόλου. Γιατί γελάζει με αυτό. Γιατί έχει μάθει πλέον και καβατζώνεται. Ωραία. Α, άμα το δες από την οπτική, ναι. Ναι. Δηλαδή δεν έκλεισε δύο πιστεύοντας θα βγουν και οι δύο. Έκλεισε δύο, κάτσε να πιστεύουν μία. Θα βγουν και οι δύο μπροστά. Όντως έκλεισε, πιστεύω ότι θα βγουν και οι δύο. Απλά έβαλε χρονικό περιθώριο. Ναι, είναι τόσο αγχωτικός. Θα σου πω εγώ τι είπα. Άκουσα πω τι είπα. Για να μην το πω, πλατιάσουμε, δεν διαθέτει τον κόσμο. Λοιπόν, είπα τον πρώτο καλεσμένο στη μία. Αυτό είναι το Ράφα. Περιμένω καημένο ο Ραφαήλ που έχει περάσει τόσο δύσκολο αυτέ τι μέρε. Ο Ραφαήλ ένα κρούσο του ΠΑΟΚ 24 στον αέρα τη πόλη μα. Ράφα, τι γίνεται. Γεια σας παιδιά, καλώς σας βρήκα, τι κάνετε. Μαύρα μάτια κάναμε να σε ακούσουμε και έτσι. Είχες καμπίνα στην επιστροφή. Ναι, τυχώς είχαμε. Ωραία, Ραφαήλ. Έτσι ναι. Και δεν κοιμήθηκες. Συλληπόμαστε. Όχι, εντάξει. 2-3 ώρες καλά ήτανε. Τι 2-3 ώρες, 24. Όχι, είπα από τίποτα. Στο χαρά. Μια χαρά είμαστε, εντάξει, εννοείται. Στο κτέλ μετά ήταν λίγο το ζόρι που το κεφάλι από εδώ και από εκεί, αλλά εντάξει. Ραφαήλ, στην επόμενη αποστολή σε βλέπω αυτά τα πατίνια που κυκλοφορούν στην πόλη. Να σε φορτώσει με μονάδες ο Σταύρος ένα. Θέλει συνέχεια νησιά ο Πάκου, του χρόνου λέει Σαντορίνη. Τι να κάνουμε, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Το είπε ο Σαλόπουλος θες. Αυτό, ναι. Και είχε ανηφόρα δικά όλα τα πατίνια. Και είχε ένα γαϊδουράκι, φίλε, και στην ύπνη. Ωραιότατα, μια χαρά. Αεροπλάνο στην Τωρίνη, εντάξει το. Δεν πεθάνω. Αυτό αποφασίζει. Τι φταίω εγώ που έχω. Πώ το λένε. Πες Ραφαήλ, την επιλογή σου να μην νομίζει ο κόσμο. Εννοείται, ναι. Κάνουν την οικονομία στα έξοδα. Πολύ έξυπνο, Ραφαήλ, συγχαρητήρια. Θα μα πει. Στο τελικό αγάπη αντιλαμβάνεσαι. Καρβουνιάρι, τσουκουτσούκ, δεν έχει και σήμα ίντερνετ τίποτα. Κανονικά μπορεί να ξεκινήσει. Μια φορά με τον Καρβουνιάρη έκανα 14 ώρες. Παλιά. Και να δούλεψες που πήγες. Αθήνα Θεσσαλονίκη. Τότε ήταν μία η γραμμή και άμα καθόταν η Κέντα και ερχόταν και άλλο από την άλλη, περίμενες να περάσει το άλλο. Α, προπολεμικά μιλάμε. Και μετά, μετά περνούσες. 14 ώρες σύνολο. Δηλαδή μπήκα ξυρισμένος και βγήκα ξύριστος. Ο Ραφαήλ σε περνάει. Ο Ραφαήλ πήγε πλοίο. Έχουμε κάνει για όφη ΠΑΟΚ πλοίο. Ξέρουμε και με τον άνεμο κιόλας. Πόσες ώρες, μία άνεμος, άμα δεν βυσούσε τελειώσαμε. Όχι, είχαμε κάνει 24 ώρες ακριβώς. Δεν τράβηξες κουπί κυριολεκτικά, Ραφαήλ. Δεν ήταν τρία. Όχι, ευτυχώς όχι, εντάξει. Εντάξει, ωραία. Καλό το γκομενάκι είχε ή απατρεμένος. Όχι, ναι, ναι, δυστυχώς, οπότε και να είχε δεν μπορούσαμε, ναι. Όχι, δυστυχώς και να είχε. Βράχος, ρε φίλε, βράχος. Κατερίνα, τα φιλιά μας, αν ακούς. Τώρα, ωραία, λοιπόν. Ευχαριστούμε, Ράφα. Καλή συνέχεια, καλό πάσιο. Μεγάλη Τρίτη σήμερα, δεν είπες αγάπη. Ναι. Τι έγινε τη Μεγάλη Τρίτη, ξέρεις. Τι έγινε, Σταυρό, αφήνεις να το πεις. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Σταύρο, Μεγάλη Τρίτη είναι το τροπάρι της Κασιανής. Αμα, και λέω κάτι... κάτι μου λέει. Της Κασιανής εννοείται. Και καλός Χριστιανός. Αλφα, μπορεί να περπατήσεις και στη θάλασσα. Να το πάρεις λίγο αλλιώς. Άμα για το κύπελο. Ωραία λοιπόν. Πήραμε ένα κύπελο. Ναι. Θυμάσαι κάτι από αυτό, είχες λιποθυμήσει. Όχι. Ήταν νομίζω, ναι. Νομίζω ωραία εμπειρία και για τον ΠΑΟΚ που για τρίτη φορά σε νησί πάλι κατακτάει κύπελο. Το Σάββατο λίγο σε ταλαιπώρησαν εκεί, σε έβλεπα στο πλάνο στο Ηρακλής που πήγε μέχρι τις 12.30 μία το βράδυ, σε έβλεπα λίγο ταλαιπωρημένο εκεί πίσω. Ήτανε ναι, όλες οι μέρες εντάξει, που έβγαινε η κούραση σιγά σιγά, αλλά εντάξει νομίζω μας δικαίωσαν τα παιδιά ναι, με την εμφάνισή τους και στα δύο παιχνίδια. Ωραία. Η Ιερά Πέτρα όχι καμία ιδιαίτερη πόλη, έχω πάει τίποτα εκεί. Ναι, δεν ήταν τελικά κάτι ιδιαίτερο. Πολύ φιλόξενοι βέβαια και οι άνθρωποι και οι άνθρωποι εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά σαν περιοχή όχι κάτι ιδιαίτερο. Ράφα, σας πήγαν από πίσω και σας πήγαν κατευθείαν τη Ιερά Πέτρα ή ήταν από Ηράκλειο και μετά αμάξι.
Από Ηράκλειο με πούλμαν πήγαμε η Ράπετρα. Α, πάλι καλά. Εύκολα. Ναι. Δεν είναι εύκολο, δεν κάνω δύο ώρακι. Πόσο, δύο ώρες κάνω. Ναι, τόσο, μια μισή ώρα περίπου είναι, ναι. Ωραία, αυτό πραγματικά τέσσερις μέρες ταξίδευε συνεχώς έτσι. Φίλε, τώρα για τη δημοσιογραφία πολύ κάνουν θυσίες. Αλλά είναι πολεμική ανταποκριτή, αγαπή. Ναι, θα σου δίνω ένα βιβλίο ένα πολεμικό ανταποκριτή συναδέλφου, τι περνούσε, για να το πάρει λίγο αλλιώ. Ναι, θα δεις καλά. Σήμερα παίζουμε με Κυφισιά, τι ώρα παίζουμε? Πέντε ώρα. Όχι στο Ζιρίνιο. Όχι στο Μίλωνα, γιατί το Ζιρίνιο είναι χαμηλοτάμανο, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τα ημιτελικά του play-off. Η απόσταση Ζιρινίου-Μίλωνα είναι από τη μία μεριά της Αθήνας στην άλλη, εντάξει. Είναι Κυφισιά το ένα, το άλλο είναι Ασμένη, δεν είναι ο Μίλωνας, κάπου εκεί δεν είναι. Εκεί έπαιζε, θυμάμαι. Νομίζω κάπου εκεί πρέπει να είναι, ναι. Έχω πάει σε ένα Μίλωνας ΠΑΟΚ. Έχω πάει. Μιλάμε για μεγάλη απόσταση, δεν είναι κάποιο κοντινό γήπεδο δηλαδή, που είναι εξοικειωμένη η Κυφισιά κτλ. Καλά είμαστε. Συνήθως, ναι. Πιστεύεις από τους πανηγυρισμούς. Εντάξει, υπάρχει λίγο, ναι, υπήρχε λίγο οι πανηγυρισμοί, λίγο η κούραση από τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι εντάξει, η ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί να τα βγάζει πέρα. Θέλουν φυσικά να το καθαρίσουν από σήμερα, να τελειώνουν, να μην έχουν και τη μεγάλη πέμπτη το παιχνίδι, ώστε να δουν περισσότερες μέρες κούρασης μετά ενόψεις τελικών. Οπότε θα φανεί μέσα στο γήπεδο αν είναι επηρεασμένος ή όχι ο ΠΑΟΚ. Ραφαήλ, έχοντας εικόνα και τα δύο μάτς στην Ιεράπετρα, τι έχει αλλάξει ο Γιούρι Φιλίπποφ στο τεχνικό κομμάτι? Δηλαδή, βλέπεις κάποια διαφορά στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ? Εντάξει, ψυχολογία το βλέπουμε όλοι, έχει αλλάξει άρδιν και η σοβαρότητα της ομάδας κτλ. Αγωνιστικά έχει προλάβει να βάλει κάτι δικό του που δεν το έβλεπες με τους προηγούμενους προπονητές? Νομίζω ότι πλέον, εντάξει, και αυτό οφείλεται και στους Πασαδόρους, ότι δηλαδή εμπιστεύεται πλέον πολύ περισσότερο και τον Τερζή και φαίνεται και στα σημεία δηλαδή που όταν κάτι δεν πάει καλά δεν έχει πρόβλημα να βγάλει τον Γιούρι που εντάξει δεν το βλέπει καν, τον Ντίμα που δεν το βλέπει καν σαν γιο του Αλσα παίχτη. Και αμέσως δηλαδή ο Τερζής με την εμπειρία του αλλάζει την εικόνα του παιχνιδιού. Επίσης νομίζω ότι είναι και ακόμα και του Μπούτου δηλαδή η συμμετοχή στο μάτς με τον Ολυμπιακό προχθές, που πήρε ακόμα και επίθεση και αυτό δείχνει δηλαδή ότι εμπιστεύεται το πάκο του. Την έβαλε. Του βγήκε το... Ναι, και πήρε και πόντο Μπούτο σε μια φάση. Του βγήκε πάρα πολύ το τρίκ με τον Γάτση στο μάτι με τον Ολυμπιακό από τα σερβίς. Τον εμπιστεύτηκε δηλαδή τον Έλληνα κεντρικό. Δείχνει δηλαδή ότι και αν ο Κόρτσον πιστεύω ότι ήταν και αυτός σε λίγο καλύτερη κατάσταση, να πάρει λίγο περισσότερο χρόνο δηλαδή, θα τον, πιστεύω θα τον βλέπαμε και αυτόν πολύ περισσότερο. Ναι. Άρα νομίζω ότι και εκτός από το ψυχολογικό κομμάτι περνάει δηλαδή. Βλέπει ότι οι παίκτες που είναι στο πάγκο και που στα προηγούμενα παιχνίδια δεν παίρναν τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής, έστω και για μια φάση στο βόλι, που είναι σημαντικό έτσι για να πάρουν κάποιο πόντο από τον μπλοκ, να αλλάξουν λίγο την τακτική του σερβίς, να δώσουν μια ανάσα στον διαγώνιο και στον Πασταδόρο, να αλλάξει δηλαδή λίγο το μυαλό της ομάδας. Νομίζω ότι το τολμάει αυτό ο Γιούρι και τουλάχιστον δικαιώθηκε και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό κυρίως και μετά στο μάτς με τον Ηρακλή. Τους κρατάει σε εγρήγορση γενικά. Δηλαδή, έβλεπα και τα δύο μάτς. Δεν σταματούσε το πάγκο, φώναζε, αντιδρούσε. Ήταν... Είχε ενέργεια. Ναι. Ισχύει. Εγώ θυμάμαι ένα φίλο μου Ολυμπιακό, τότε που είχα φίλους Ολυμπιακούς, που έλεγε ναι. Δεν μπορώ κοντό προπονητή. Δηλαδή. Δεν με ψήνει. Τι ρατσισμός είναι αυτός. Ενώ μπαίνει. Θα γίνεις προπονητία. δεν θα γίνεις. Ενώ ο άλλος το βλέπεις τον Φιλίππο, 2-5 παλικάρι, ανοίγει τα χέρια και γίνεται 3-5. Είναι και το ύφος του, είναι πολύ ψαρωτικός. Ναι, είναι και ψαρωτικός. Δηλαδή δεν είναι από αυτούς που πηγαίνανε οι τζιχαντιστές για ανάκριση. Δεν σου βγαίνει ένας τέτοιος και σου βάζει ηλεκτρισμό. Που δεν σπάει με τίποτα, ρε παιδί. Ναι, όχι, αυτός που είναι... Δεν σου θυμίζει λίγο μπαμπά Ρασβάν. Το μπαμπά του Ρασβάν. Μπαμπά Ρασβάν μου θυμίζει ο Ζαζίνιο από το Μαχαλά. Αυτός μου θυμίζει. Μπαμπά. Τα φιλιά μου σωστά. Εννοώ. Σαν ύφος ρε παιδί μου. Έτσι, όχι. Όχι. Το φρουφρού μου θυμίζει σε τσιγκάνικο. Ο Μιρτσέα. Εντάξει για να τα λέμε όλα. Δεν είναι καλύτερο ρε Ράφα να είναι ψηλός ο προπονητής. Βλέπει και καλύτερο το. Αν και με το Στάνκου δεν μας δούλεψε αυτό. Πάντως υπήρχε ένα σχόλιο στο Πάγκο 4 μια φορά παρόμοιο που λέει ότι δεν μου γεμίζει. Ένας αναγνώστης έλεγε ότι δεν μου γεμίζει το μάτι ψηλοί προπονητές. Οπότε δεν ξέρω γιατί τώρα υπάρχει αυτή η προκατάληψη μεταξύ κοντών και ψηλών προπονητών. Πάντως εντάξει, τίτλο έφερε. Και ο Σκάνση ήταν ψηλό, Σταύρο. Ο Σκάνση. Στο μπάσκετ. Ήταν ψηλό. Προπονητής, ο Σκάνση. Όχι. Δεν μου θυμίζει τίποτα. Απίστευτο. Ναι. Για σένα. Μήπως ήταν αυτός του Όφιο Σκάνση που είπε να συλλάβει για πράγμα μετά να μπερδεύει τον νόμο. Απίστευτο. Δεν το περίμενα από σένα. Πέταρ Σκάνση. Με τον μπάσκετ είσαι στην ιστορία. Τα ξέρει όλα. Κάτσε φωτογραφίε. Συνέχισε, Ραφαήλ. Θα μου μια φωτογραφία του, ναι. Τέλο πάντων, δεν ισχύει αυτό γιατί και ο 24 είναι κοντό.
Και ο Ρασβάν είναι κοντός, οπότε δεν ισχύει αυτός ο ρατσισμός. Να ξέρετε, να τα ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Τέλος πάντων, για προπονητές βόλεϊ, πιο πολύ ψηλοί με να με βολεύουν. Όπως και να έχει, τεσμονή, είναι, έχει ένα εκτόπισμα. Τον είχαμε εμείς αυτόν. Φιλίππο. Βέβαια. Εντάξει, είναι παλιό, ρε παιδί, μπορεί να το θυμάσαι. Όχι, για το Σταύρο είναι αδικαιολόγητο. Ναι, δεν την πλάκα τώρα. Ναι. Τέλος πάντων, δεν έκανα δίμηνο. Ναι. Τον έφαγε ο Γιαννούλης, μήπως δεν τον είχε ο Γιαννούλης. Μετά ήταν. Είμαστε καλά από ό,τι είδα, Ράφα. Είδαμε τον Γκάρετ σε εξαιρετική κατάσταση. Ναι. Είδαμε την υποδοχή σε καλή κατάσταση. Ναι. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Φερεμίδης κράτησε καλά, νομίζω. Ακριβώς. Αυτή τη φορά. Και ήταν σε καλή κατάσταση. Είδαμε τον Κλάπβαϊκ με. Ναι, έχει λίγο. Με τα πάνω του και τα κάτω του, αλλά νομίζω ότι υπάρχει το ρόστερ να του δώσει τις ανάσεις όταν δεν τραβάει. Το θέμα, τον Όκολιτς είδαμε σε εξαιρετική κατάσταση. Ναι. Δεν λες ναι, και με προβληματίζεις. Ράφα. δεν ήταν νομίζω τόσο καλό στα προηγούμενα παιχνίδια. Όχι, δεν ήταν τόσο καλό στα προηγούμενα παιχνίδια δηλαδή. Αλλά ήταν, νομίζω ότι ήταν καλύτερα διαβασμένοι αντίπαλοι, μάλλον για να το πούμε πιο σωστά. Με τον Ολυμπιακό καλός ήταν, με τον Ηρακλή ήταν λίγο μέτριος. Ναι, σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που ήταν πολύ πιο άνετος, δηλαδή και έπαιρνε και μέχρι και 15-16 πόντους, δεν τα πήγε τόσο καλά. Νομίζω ότι ήταν πιο πολύ διαβασμένοι αντίπαλοι. Και αυτό καλό είναι γιατί δεν είναι καλό. Ναι, ναι, για κεντρικό δηλαδή, ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Εντάξει, δεν το συζητάμε η απόδοσή του. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί αφού περάσουμε την Κηφισιά βέβαια. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει την ψυχολογία μετά από αυτή την νίκη σε σειρά αγώνων με τον Ολυμπιακό? Γιατί κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός είναι πιο δεμένη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό νομίζω ότι πλέον είναι το μεγάλο ερώτημα. Το πώς θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ σε μια σειρά αγώνων απέναντι στον Ολυμπιακό και το πώς θα εμφανιστεί φυσικά και ο Ολυμπιακός από θέμα προσώπων. Γιατί στο μάτι με τον ΠΑΟΚ τον είδαμε με δύο παίκτες του βασικούς να λείπουν, και ο Κουμεντάκης και ο Αλεξίεφ. Ο Αλεξίεφ, αν δεν είναι σε κατάσταση να βοηθήσει, που μάλλον δεν είναι, γιατί βαθίζουν μάλλον ένα πρόβλημα στον Αχίλιο, σαν θλάσσει τώρα, εντάξει, προφανώς θέλουν να κρατήσουν κλειστά χαρτιά, και ο Κουμεντάκης δεν είναι 100% έτοιμος, ένας σημαντικός παίχτης. Και τώρα όταν πας με έναν Χρυσοφιδέλο, ο οποίος δεν μένει να έχει εμπειρία, αλλά είναι σε μια ηλικία που δεν μπορεί να πάρει ούτε 5-4 σε ένα παιχνίδι, ούτε να εμφανιστεί σε μια σειρά τελικών να έχει συνεχώς μια απόδοση σούπερ. Νομίζω ότι πλέον δείχνουν τα πράγματα να είναι πάρα πολύ κοντά. Ο Ολυμπιακός έχει βέβαια το πλεονέκτημα και της έδρας, που πάντα το πρώτο μάτς που λέμε σε αυτά τα παιχνίδια μπορεί να είναι κρίσιμο και να του δώσει έτσι μια παραπάνω ψυχολογία να το πάρει. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πλέον δείχνει ότι έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να κοιτάξει στα μάτια του Ολυμπιακού, αλλά να μπορέσει να χτυπήσει και ένα παιχνίδι στο Ρέντι για να αλλάξει τελείως την σειρά. Mm-hmm. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις συμπληρώσει κάτι άλλο. Όχι, νομίζω ότι περιμένουμε σήμερα να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο ΠΑΟΚ μετά το διήμερο αυτό των δυνατών αγώνων που έδωσε. Να τελειώσει αν γίνεται από σήμερα τη σειρά, γιατί μετά πάει Μεγάλη Πέμπτη αργά. Το παιχνίδι θα είναι στις 8, οπότε θα πρέπει να μείνει η ομάδα στην Αθήνα, παραπάνω προπονήσεις, παραπάνω κούραση. Τηλεοπτικά, δούμε, Ράφα, και... τηλεοπτικά από το Red Sports είναι και αυτό το μάτς, και στις 8 μετά θα είναι του Ολυμπιακού με την Σύρο. Και από το ΠΑΟΚ 24 φυσικά. Ναι, και αυτή η σειρά είναι στο 2-0 για τον Ολυμπιακό, πάει στη Σύρο και αυτός για να πάρει την νίκη πρόκριση. Οπότε νομίζω από αύριο θα δούμε αν θα μπούμε σε μούντε τελικών. Ράφα, έχω ένα μήνυμα για σένα. Ναι. Σταύρο, γεια σου. Δουλεύω στην ΤΑΔΕ, δεν λέω το όνομα, για να μην κάνω τη διαφήμιση, φαρμακευτική. Αν μπορείς να με φέρεις σε επαφή με τον Ραφαήλ για να κάνουμε ένα πρόμο δραμαμίνες. Ωραία. Νόμιζα ότι θα ήταν πρόταση. Τι. Πονηρού έτσι περιεχομένου. Όχι, να... είναι παντρεμένος λέμε. Ναι, να μπορεί να. Μια κοπέλα, ας πούμε, να έλεγε να το βάλει στοίχημα ότι κοίταξε, εγώ αυτό θα τον λυγίσω, ρε παιδί μου. Έτσι πως το είπε, έχω μια πρόταση για σένα, εκεί πήγε το μυαλό μου, Σταύρο. Ναι, στέλνει να κοιτάξει το μυαλό σου. Ναι, εντάξει. Δεν είναι και. Ναι, εντάξει. Καλό, έξυπνο είναι. Απλά εκεί το που θέλει κέρμα λίγο να το κοιτάξουμε. Έχει κάποια κενά. Τα καντήλια στο. Τέλειωσαν. Ωραία. Ραφαήλ, ευχαριστούμε. Ραφαήλ, ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να είστε καλά, παιδιά. Το ντοκιμαντέρ με την αποστολή σου θα κυκλοφορήσει. Θα βγάλουμε ένα πρόμο βίντεο πρώτα. Και ένα βιλιαράκι ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ ή οργώντας τα κύματα. Καλύτερο. Ραφαήλ, το βρήκαμε. Οργώντας τα κύματα με τον ΠΑΟΚ. Καλό μεσημέρι, Ραφαήλ, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Λοιπόν. Ραφαήλ, γίγαντας. Αυτό το παιδί δεν υπάρχει. Φτάσαμε. Στο τέλος για σήμερα, okay, υπάρχει ένα post στο Facebook του ΠΑΟΚ 24, όσοι θέλετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις να πάτε τη Μεγάλη Πέμπτη στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτσι Καζίνο. Υπάρχουν όλες τις λεπτομέρειες, μπείτε λοιπόν στο Facebook του ΠΑΟΚ 24, εύκολη διαδικασία,
όλα καλά. Μεγάλο παιχνίδι. Θα πούμε από αύριο περισσότερο στο κλίμα του αγώνα ρεβάνς με φωτό του τελικού κυπέλου. Να δούμε τι νεότητα θα υπάρξουν και από τον Σέρτζιο Ολιβέιρα, πώς θα διαμορφωθεί η προπόνηση. Θα σχολιάσουμε από αύριο και φυσικά την Πέμπτη την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να υπερασπιστεί το 2-0, να βρεθεί στο τελικό τη 11η Μαΐου. Είπαμε και νωρίτερα, η πρώτη πρόταση της αστυνομίας είναι 15.000 εισιτήρια σε κάθε φιναλίστ. Δίνει ένα στίγμα, είναι λίγο νωρίς βέβαια ακόμα. Ας δούμε ποιες ομάδες θα περάσουν στο τελικό, αν είναι ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, και θα έχουμε πολλά περισσότερα τις επόμενες μέρες για το συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, μαζί μας ήταν σήμερα το Παρτών Καφέ Μπαρ, το στέκι στον Εύωσμο που έχει γίνει πια συνήθεια. Πάτε από εκεί από το πρωί για τον καφέ σας και μπορείτε να καθίσετε μέχρι και το βράδυ. Υπάρχουν πολλά events και φυσικά ποτό και κοκτέιλ. Ό,τι θέλετε υπάρχει στο Παρντόν, μεταλλείο Ταύρου 4 στον Εύωσμο, δίπλα ακριβώς από τον πεζόδρομο. Ανεβασμένη ρυθμή και διασκέδαση όλη την ημέρα. Μαζί μας και τα Naxus. Εντάξει, Τέργιο, άμα θέλεις αθλητικά, θα πας εκεί. Θέλεις καλά παπούτσια, θα πας εκεί. Θέλεις καθημερινά, αλλά να είναι και για καλή έξοδο, πας. Είπαμε αγαπητοί ανδρικά, περισσότερα από 25 επώνυμες εταιρείες. Ναι, έχει πάρα πολλές επιλογές. 25 επώνυμα brand. Στα γυναικεία πάμε 35, γιατί εντάξει, είναι περισσότερη ποικιλία. Και παραπάνω νομίζω. Ένας χαμός γίνεται. Περνούσα τώρα από Τσιμισκή μέχρι στο τέλος εκεί πέρα. Χάνει το μάτι σου, Στέργιο. Ωραίο κατάστημα. Μπορείς να πας να καθίσεις καμιά ώρα. Έχει ανδρική συλλογή. Ωραία, εγώ, εσύ κάνα τρία ώρα. Γυναικεία συλλογή, παιδικά, αξεσουάρ, τσάντες, όλα στα ΝΑΚ. Το νέο κατάστημα, είπαμε, Τσιμισκή μέχρι στο τέλος είναι έτοιμο. Και πλατεία Αγίας Σοφίας και Μετέρνιαν Κόσμος. Και πολλά στόκ. Και φυσικά στο Ορφέως Βενιζέλος. Αν ταξιδεύετε, είναι ευκαιρία να περάσετε και από εκεί για να κάνετε τις επιλογές σας. Και NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Όποτε θέλετε, μπαίνετε εύκολα και γρήγορα και κάνετε τις επιλογές σας. Ο Φτύκας είναι μαζί μας. Πλακάκια και είδη γυγινής. Η καλύτερη επιλογή, αν θέλετε να ανακαινήσετε το μπάνιο σας. Νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Προϊόντα τα καλύτερα, όπως πάντα, από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Τηλέφωνο 2310-905-503 και Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, σε κεντρικό σημείο. Θα το βρείτε εύκολα, είναι ακριβώς πάνω από τον κήπο του Καλού Οφτίκας. Και φυσικά μαζί μας το Θεϊκό Μισθοπωλείο. Αν είστε τώρα στο κέντρο ή θα είστε το βράδυ ή το απόγευμα και πεινάτε, το Θεϊκό Μισθοπωλείο είναι η καλύτερη επιλογή. Αγγελάκη 10, πιο κέντρο της πόλης, νομίζω, δεν γίνεται. Ο καιρός είναι τέλειος, μπορείτε να φάτε και τα τραπεζάκια έξω που είναι επί της Αγγελάκη, κοντά στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου. Τώρα, αν είστε στο σπίτι και πεινάτε, από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα των Θεϊκών θα είναι μαζί σας. Καλείτε στο 2310-221-321. Λέτε την παραγγελία σας, έρχεται γρήγορα. Έρχεται η παραγγελία αυτή που έχετε παραγγείλει και όχι τίποτα άλλο. Με κάθε μαλαματίνα άλλη μία δώρο, προσφορά στο delivery. Δωρεάν όλες οι αλυφές και διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ το μεγάλο ατού του Θεϊκών. Ξαναλέω, Αγγελάκη 10 ή τηλεφωνικά μαζί σας στο 2310-221-321. Αυτά από εμάς και για σήμερα. Παραδίδουμε σκητάλη στο ανάλυση του Παρεπρές. Μείνετε στο Λίμπερο 107,4. Καλό μεσημέρι.